Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόγευμα Τρίτης, το 23ο απόγευμα του φετινού Οκτώβρη. Της βροχής και της εμπλοκής. Τελείωσε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, αλλά για μια ακόμα φορά δεν κατέληξαν. Το πώς και το γιατί αμέσως τώρα στην απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Εμπλοκή στη σύσκεψη, Κουβέλης δεν ψηφίζω τις αλλαγές στα εργασιακά. Ο Βενιζέλος ζητά από το Σαμαρά πολιτική διαπραγμάτευση. Όχι στα νέα μέτρα από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Παραστατίδης και Κασής. Στο στούντιο και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχαλογιαννάκης. Οι σαρωτικές αλλαγές σε εργασιακά και φορολογικά, οι περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και τα κρυφά μέτρα. Θόδωρος Πάγκαλος, γελίος ο Τσίπρας, κότα ο ΣΥΡΙΖΑ, βολές και έκατα Βενιζέλου. Κύριο θέμα στους Financial Times, η Χρυσή Αυγή με τίτλο «Το σκοτάδι της Αυγής». Νέα αυτοκτονία στο Ηράκλειο της Κρήτης. 100 οι αυτόχειρες στα χρόνια της κρίσης στο μεγάλο νησί. Και ξανά στους δρόμους, ακόμα και υποβροχή τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Συγκλονιστικές εικόνες. Το απόγευμα αυτό λοιπόν, ειδησιογραφικά κυρίες και κύριοι, σημαδεύεται από τη σύνοδο κορυφής. Έχει όμως και άλλες ειδήσεις, όπως για παράδειγμα μια εξέλιξη μετά από πάρα πολλά χρόνια, την πρώτη απτή στην τύχη του μικρού Μπεν. Βρετανοί αστυνομικοί πιστεύουν ότι ο μικρός ταύτηκε ενώ ξέφυγε από την προσοχή των μελών της οικογένειάς του σε ένα χωράφι πολύ κοντά από εκεί που παραθέριζαν, στην ΚΟ. Και ήδη βρέθηκε ένα ίχνος, ένα παιχνίδι που μάλλον του ανήκει από τις έρευνες που κάνουν τώρα Βρετανοί αστυνομικοί στο νησί. Έχουμε και καλά νέα. Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αρχίζει να ανεβαίνει. Τώρα, ποια επιχειρηματικότητα είναι ένα ερωτηματικό. Η αλήθεια είναι πάντως ότι υπάρχουν τομείς, όπως για παράδειγμα οι εξαγωγές, που πάνε καλά. Είναι ένα θετικό νέο και θα το δούμε αναλυτικά. Αν και αυτά που έχουμε να δούμε έχουν να κάνουν με τη σύσκεψη. Τα πολιτικά και τα παραπολιτικά. Ωραία εικόνα αυτή που βλέπετε εδώ. Σκυμμένος ο Γιάννης Τζούνος. Ο Γιάννης βοηθάει τον κύριο Στουρνάρα. Γιατί, και δεν του πήγε γούρι. Μπαίνοντας στη σύσκεψη, ο Υπουργός Οικονομικών κρατάει, εδώ είναι που έχει τελειώσει το επεισόδιο, τα χαρτιά που βλέπετε. Τα χαρτιά του έπεσαν. Καυτά χαρτιά, προφανώς παραζεστάθηκε το χέρι του, έως και τσουρουφλίστηκε. Βοήθησαν οι παριστάμενοι, η σύσκεψη έγινε, αλλά όταν τελείωσε, οι τρεις τους δεν κατέληξαν. Και δεν κατέληξαν σε συμφωνία με τον κύριο Κουβέλη για μία ακόμα φορά να κρατά τις θέσεις του και να δείχνει ότι αυτός γράφει την ατζέντα. Και τον κύριο Βενιζέλο στη συνέχεια να βάζει και αυτό στα δικά του θέματα. Αυτά θα συζητήσουμε αναλυτικά. Η Άννα Παναγιωταρέα και το iPad είναι εδώ. Παρουσιάζεται και καινούριο σήμερα, ξέρεις. Θα το δείξουμε σε λίγο. Ναι, παρουσιάζεται και καινούριο, αλλά νομίζω ότι είναι. Καλησπέρα, Νίκο. Είναι αρκετά ακριβό, νομίζω, ακόμα για την ώρα. Όχι, θα είναι μικρό. Θα είναι μικρότερο, αλλά θα τα δούμε στην πορεία. Θα καλησπερίσω τους συναδέλφους οι οποίοι είναι στο ρεπορτάζ. Για να πάρουμε πρώτα απ' όλα τα στοιχεία. Στη Βουλή είναι ο Γιάννης Τζούνος. Μια χαρά τα πας με τα χαρτιά που πέφτουν κάτω, Γιάννη. Μπράβο. Θα μας τα πεις αναλυτικότατα. Έπεσα στα πόδια μου. Έσκυψε σε χρόνο ρεκόρ και τα μάζεψε. Και εσείς τα πόδια του Υπουργού Οικονομικών, αλλά λύση δεν βρήκαμε όμως στο πρόβλημα της χώρας. Η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να με ρωτήσεις αν είδα κάτι από αυτά τα χαρτιά, αν διάβασα κάτι. Είδες πόσο διακριτικός είμαι. Έτσι. Δεν είδα τίποτα. Τα μάτια του πετάχτηκαν. Ναι, ο Κούτρας πετάγεται. Λοιπόν, ο Χρήστος Κούτρας είναι εκεί για να δούμε τα σοβαρά. Και βέβαια. Μαζί με την Άννα εδώ, η Ελένη Καλογεροπούλου και ο πρόδρομος Παπαϊλιόπουλος. Να ξεκινήσουμε από το αδιέξοδο και να μας πεις, Γιάννη, εσύ πρώτα, πού είμαστε τώρα, γιατί η σύσκεψη τελείωσε, ο κύριος Κουβέλης είπε εγώ δεν ψηφίζω, ο κύριος Βενιζέλος είπε στον Πρωθυπουργό κάνε πολιτική διαπραγμάτευση διότι αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα και υποτίθεται ότι μέχρι τις 12 Νοεμβρίου εμείς πρέπει να έχουμε όχι απλώς τα μέτρα, να τα έχουμε και ψηφίσει για να πάμε στο Eurogroup και να πάρουμε τα λεφτά. Αυτό είναι πολύ σωστό που λες. Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου θα πρέπει όχι μόνο να έχουμε μέτρα, αλλά να έχουμε ψηφισμένα μέτρα. Και χαρακτηριστικό ήταν αυτό το οποίο μας έλεγε υψηλόβαθμο στέλεχος πριν από λίγες μέρες στις Βρυξέλλες, ότι για να πάρουμε το τσεκ, αυτή ήταν η φράση του χαρακτηριστικά, θα πρέπει να έχουμε ψηφίσει τα μέτρα. Λοιπόν, η σύσκεψη ολοκληρώθηκε. Το τι δεν αποφασίστηκε, το είδαμε μετά στις δηλώσεις του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Κουβέλη, οι οποίοι έχουν τραβήξει μία κόκκινη γραμμή, κουραστικό, αλλά συνεχίζουμε να το λέμε, μία κόκκινη γραμμή αναφορικά με τα εργασιακά.
Και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Βρισκόμαστε με τον κύριο Σαμαρά στο γραφείο του να έχει μια ευρεία σύσκεψη με το οικονομικό επιτελείο. Είναι ο κύριος Τουρνάρας, υπουργός οικονομικών. Είναι ο κύριος Σταϊκούρας εκεί. Είναι και ο υπουργός εργασίας, ο κύριος Βρούτσης. Προφανώς λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι από την κυβέρνηση θα επιθυμούσαν να υπάρξει ένα πάγωμα, θα μπορούσα να στο πω εισαγωγικά, στο κομμάτι των εργασιακών, έτσι ώστε να κάνει λίγο πίσω και η Τρόικα πια στο εργασιακό. Άλλωστε, αυτό έδειξαν με τις δηλώσεις τους και ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Κουβέλης. Να γίνουν ενδεχομένως κάποιες επαφές του Πρωθυπουργού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο και ίσως αυτό περισσότερο ως εκτίμηση στο μεταφέρον Νίκο, να σταματήσουν εδώ τα εργασιακά, να παγώσουν δηλαδή. Και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Λοιπόν, Γιάννη, για να το επιταχύνω, να πω το εξής. Η σύσκεψη ξεκινά 3 η ώρα. 5 και 20 μαθαίνουμε από εσάς που είστε εκεί ότι τελειώνει. Και 5 και μισή πρώτος ο κύριος Κουβέλης, ο σύστηστε, κάνει μια δήλωση. Η οποία θα μου επιτρέψετε να το πω, είναι μια πολύ καθαρή δήλωση. Και μια δήλωση η οποία είναι και συνεπή στα όσα μέχρι τώρα ο κύριος Κουβέλης έχει πει. Λέει, είπα από την αρχή ότι στα εργασιακά, στην ουσία, βάζω βέτο και εξακολουθώ. Να δούμε τι είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς. Τα όσα η Τρόικα επιμένει αναφορικά με τα εργασιακά ζητήματα με βρίσκουν αντίθετο. Οι αξιώσεις της με βρίσκουν αντίπαλο. Δεν πρόκειται να δεχθώ, ούτε να ψηφίσω, ούτε εγώ, ούτε οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, τις μεταβολές που επιμένει η Τρόικα να θέλει αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα. Τα εργασιακά δικαιώματα είναι ήδη αποσαρθρωμένα και οι αξιώσεις της Τρόικα δεν είναι τίποτε άλλο παρά η επιλογή να ισοπεδωθούν όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν απομείνει. Με καθαρό λόγο λοιπόν ο κύριος Κουβέλης λέει τα εργασιακά δεν τα ψηφίζω. Να κάνω μια παρατηρήση σε αυτά που είπε ο κύριος Κουβέλης, ναι. Στη λέξη αξιώνει η Τρόικα. Ενδεχομένως θα πρέπει να έχουμε κάποια διευκρίνηση για το τι εννοεί όταν λέει αξιώνει η Τρόικα. Δηλαδή το ζητά γραπτός, με ποιο τρόπο. Σωστή παρατηρήση. Θέλω πριν όμως, Γιάννη, να δούμε μια κάρτα όπου έχουμε προσπαθήσει να συγκεντρώσουμε τα σημεία αυτά που ο κύριος Κουβέλης λέει ότι εγώ δεν δέχομαι. Αυτά που μέχρι τώρα φαίνεται να ξέρουμε, γιατί δεν είναι ίσως και όλα σαφή, είναι η Τρόικα ζητάει απολύσεις στο δημόσιο. Ο κύριος Κουβέλης λέει προφανώς όχι, το ξέρουμε, έχει υποθεί σε όλους τους τόνους. Να προχωρήσουμε. 50% μείωση στην αποζημίωση και μείωση του χρόνου της προειδοποίησης. Φέρεται η κυβέρνηση να έχει φτάσει σε μια διαπραγμάτευση με τους 16 μισθούς, δηλαδή τα 16 πρώτα χρόνια κλπ. Εδώ ο κύριος Κουβέλης λέει όχι. Πρέπει λογικά να είναι μέσα και στις κόκκινες γραμμές του κ. Κουβέλη αυτό. Όπως επίσης πρέπει να είναι μέσα και οι τριετίες, που εδώ ίσως το πράγμα αντιμετωπίζεται πιο εύκολα, γιατί με την Τρόικα μοιάζει να υπάρχει ένα σημείο επαφής στο να μείνει η κατάσταση όσο είχε, δηλαδή να μείνουν παγωμένες οι τριετίες, γιατί αυτό έχει γίνει ήδη από τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Άρα το λέω για να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε όλοι πού ακριβώς είναι η διαφωνία, δηλαδή να δούμε ποιο είναι αυτή τη στιγμή το ουσιαστικό σημείο τριβής. Πρόδρομε, έχεις να μας πεις κάτι γι' αυτό? Εγώ νομίζω, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, Νίκο, ότι βασικό σημείο είναι και οι ατομικές συμβάσεις. Το εξαήμερο που λέμε, διότι ουσιαστικά παρασύρει και τις τριετίες και τα επιδόματα και όλα αυτά που είναι μέσα σε αυτό το πακέτο. Σε αυτό έχει γίνει μεγάλη συζήτηση το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο Γιάννης νομίζω το γνωρίζει, μεταξύ και του κυρίου Βρούτση και του κυρίου Χατζησοκράτη. Γιατί υπήρξε αυτό ένα έγγραφο. Ναι, αυτό έγινε ως εξής. Καταρχήν υπήρχε μία σύσκεψη το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Συμμετείχαν ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Μαυραγάνης, ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Βρούτσης. Πριν έρθουμε εδώ για τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, ο κύριος Βρούτσης έμεινε σε αυτή τη σύσκεψη μόλις 10 λεπτά και κατόπιν έφυγε και ήρθε εδώ στη Βουλή, όπου είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους Δημοκρατικής Αριστεράς και τους έδωσε ένα έγγραφο αναφορικά με τα εργασιακά. Αυτό το έγγραφο λοιπόν περιγράφει την ιστορία των συμβάσεων που είναι ατομικές και που στην ουσία με μια ευελιξία στα ωράρια εργασίας και σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων φτάνει ακόμα και στο να αγγίζει ουσιαστικά το πενθήμερο. Το λέω γιατί πριν από λίγο καιρό λέγαμε το πενθήμερο δεν υπάρχει θέμα, δεν τίθεται. Αυτή η διευθέτηση έτσι όπως γίνεται μοιάζει λίγο να το πλήττει. Τώρα το ερώτημα είναι, αυτά είναι για να μπουν στη διαπραγμάτευση και να τραβηχτούν πίσω μετά ή όντως υπάρχει εμπλοκή? Ο κύριος Κουβέλης πάντως είπε, επειδή δεν ακούσαμε όλη του τη δηλώση και έχει σημασία,
Τελειώνει και λέει η συζήτηση συνεχίζεται. Έτσι. Δεν λέει εγώ φεύγω. Όχι. Ή σταματάω. Εδώ και τέρμα και τελείωσε. Πάμε τώρα και στον κύριο Βενιζέλο. Άννα, θα σου δώσω λόγο, αλλά απλά να δούμε λίγο τα στοιχεία της ειδησιογραφίας. Λίγο μετά τον κύριο Κουβέλη. Θέλω να πω σε αυτό που έλεγε ο πρόεδρος. Ο κύριος Κουβέλης είπε ότι η συζήτηση συνεχίζεται για τα υπόλοιπα. Ναι. Για τα εργασιακά το ξέκοψε. Όπως το ξέκοψε και ο κύριος Βενιζέλος, λέγοντας ότι ό,τι έχει ψηφιστεί τον προηγούμενο Φεβρουάριο, όλες αυτές οι ρυθμίσεις για κατώτατο μισθό και τα σχετικά στα εργασιακά, αυτό πρέπει να είναι το τέρμα. Μάλιστα. Ουσιαστικά ζητούν δηλαδή και από το Πασόκ να σταματήσει η συζήτηση για τα εργασιακά. Και συγγνώμη που είπα έτσι και δεν με ρώτησες, αλλά θέλω να σου πω ότι κατά την άποψή μου, η είδηση που βγαίνει από τη σημερινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Είναι ότι κατά το Πασό. Εγώ λοιπόν παίρνω στο κινητό μου και συγγνώμη που διακόπτω, γιατί το θεωρώ αξιόπιστο και θεωρώ και πολύ αξιόπιστη την πηγή που μου το μεταδίδει και γι' αυτό και το λέω. Υπάρχει μια εκτίμηση αυτή την ώρα ότι ενδεχομένως τα εργασιακά θα παγώσουν και θα αποσυρθούν με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού. Και δεν ψηφίζονται τώρα, Νίκο μου. Κρατώ, παίρνω και το βάρος αυτό που λέω. Είναι πληροφορία, θα το δούμε αν θα επιβεβαιωθεί. Αλλά φαίνεται να υπάρχει μια διαρροή, δεν θα πω περισσότερα από πού, θα το πω όμως αργότερα και θα δείξω και το μήνυμα κρύβοντας τον Αποστολέα, ότι υπάρχει μια εκτίμηση πως ενδεχομένως πολύ σύντομα, και όταν λέω σύντομα εννοώ εντός ωρών, να ακούσουμε ότι τα εργασιακά σταματούν, παγώνουν και πάμε για τα υπόλοιπα. Και τα εργασιακά μένουν ενδεχομένως για να έχουμε να παζαρέψουμε με την Τρόικα κάτι καινούριο. Είναι λογική εξέλιξη πάντως. Τον Ιανουάριο. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα επιβεβαιωθεί. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος λίγο μετά τον κύριο Κουβέλη, με πιο ήπιο ύφος, κάλεσε τον Πρωθυπουργό να κάνει πολιτική διαπραγμάτευση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λυθεί το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους για να μην χρειαστούν και νέα μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός σε σχέση με την ύφεση το 2013 πρέπει να είναι απολύτως ρεαλιστικός, ώστε να μην λειτουργήσουν μηχανισμοί αυτόματων πρόσθετων περικοπών. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να κινηθεί τώρα αμέσως, τις επόμενες ώρες, στο δικό του υψηλό πολιτικό επίπεδο, με τους ομολόγους του, ώστε να διαμορφωθούν αυτές οι προϋποθέσεις για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που να μπορεί να εμφανιστεί στη Βουλή και το λαό. Το ζήτημα δεν είναι πια τεχνικό, είναι καθαρά πολιτικό, πάντα το έλεγα. Αυτό λέει ο κύριος Βενιζέλος και παραπέμπει σε πολιτική διαπραγμάτευση. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Αν τα πράγματα εξελιχθούν όπως είπαμε πριν, αν και το τονίζω γιατί όλα αυτά είναι πληροφορίες και αυτή την ώρα προφανώς πολλά εξελίσσονται, οι πολιτικοί αρχηγοί θα δικαιώνονται. Δηλαδή ο κύριος Κουβέλης είπε όχι στα εργασιακά και ο Πρωθυπουργός είπε πολιτική διαπραγμάτευση. Για να τραβηχτούν πίσω τα εργασιακά θα πρέπει να προηγηθεί πολιτική διαπραγμάτευση. Αν γίνουν τα πράγματα έτσι, θα είναι μια εντυπωσιακή εξέλιξη. Δεν λέω περισσότερα. Επέτρεψέ μου να πω κάτι μόνο που θέλω. Ο κ. Βενιζέλος στη δήλωσή του είπε, υπάρχει μια φράση ότι δεν μπορούμε να γίνουμε προτεκτοράτο. Τι εννοεί με αυτό, το μάθαμε λίγο αργότερα. Δεν το είπε για τα εργασιακά αυτό. Κάτσε για να μην το είπε για τα εργασιακά. Τα είπε για τον ειδικό λογαριασμό των 31,5 εκατομμυρίων. Αφήστε να ολοκληρώσω. Λοιπόν, μετά μας έλεγαν συνεργάτες του ότι έχουν την υποψία, έτσι την είπαν, ότι έχουν την υποψία ότι η Τρόικα αξιώνει ειδικό λογαριασμό για τη μεγάλη δόση και τα λεφτά που θα έρχονται από εδώ και πέρα. Ειδικό λογαριασμό, ο οποίος όμως δεν θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά κάπου αλλού. Και τη διαχείρισή του προφανώς δεν θα έχει το Γενικό Λογιστήριο, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος. Σε αυτό είναι κάτι το οποίο το Πασόκ διαφωνεί. Και είναι ένα πράγμα βεβαίως που δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και είναι μια διαδικασία την οποία έχουμε ακούσει καιρό. Θυμίζω ότι πρώτη φορά έπεσε στο τραπέζι τμηματική καταβολή της δόσης κάπου τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Και από τότε περιοδικά επανέρχεται και συντηρείται το σενάριο. Έτσι. Το είχε γράψει το Σπίγκελ αυτό το σενάριο. Και στη συνέχεια νομίζω ότι είχε πει και κάποια πράγματα και ο κύριος Σόιμπλε. Λοιπόν, είμαστε αυτή την ώρα
σε κενό, δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει προγραμματισμός για καινούργια συνάντηση των πολιτικών αρχηγών και δεν έχουμε... Υπάρχει πληροφορία ότι ίσως συναντηθούν αύριο. Επίσης να σου πω ότι πριν από 20 λεπτά μάθαμε ότι ο κύριος Βενιζέλος μπήκε για 5-10 λεπτά στο γραφείο του Πρωθυπουργού και συνομίλησε με τον κύριο Σαμαρά. Δεν μας έχει δοθεί δυνατότητα ως τώρα να δούμε τι ακριβώς διεμήφθη. Ίσως να έχει κάποια αντιστοίχηση στο μήνυμα που έλαβες πριν από λίγο. Πάντως επιμένω... Επειδή μιλάτε για μηνύματα και πήρα και εγώ ένα παρόμοιο με σένα Νίκο, λέει ότι ενδεχομένως να πάνε όλα σε ένα άρθρο εκτός των εργασιακών, ώστε να ψηφιστούν από όλους και τα εργασιακά να πάνε χωριστά. Αυτό που σου ή να μην πάνε καθόλου. Αυτό που λέγατε πριν. Εγώ αυτό το οποίο... Ή να παγώσουν, να μην πάνε καθόλου. Αυτό το οποίο, τέλος πάντων, διαβάζω εδώ έτσι όπως είναι, γιατί είναι αυτός ο πόλεμος των πληροφοριών, είναι ότι θα αποσυρθούν τα εργασιακά. Εικάζω και από εδώ και πέρα εικάζω ότι ενδεχομένως να τα δούμε λίγο αργότερα, δηλαδή να μην έχει να κάνει με την δόση τώρα. Άννα, τι λες? Λοιπόν, λέω το εξής. Λέω ότι θα αποσυρθούν γιατί είναι και μεγάλη πρόταση της Δημάρ και επιμένει πάνω σε αυτό η Δημάρ. Και λέω ότι θα αποσυρθούν γιατί θα έχουν δυσκολία να περάσουν τώρα. Και λέω επίσης ότι θα ασχίσει αυτό που έχει γίνει από το Φεβρουάριο και επομένως δεν έχει μεσολαβήσει τίποτα από το Μάρτιο μέχρι τώρα ώστε να το ξαναπάρουμε πάλι πίσω. Και λέω ότι και ο Πρωθυπουργός συμφωνεί και ότι οι σχέσεις των τριών είναι εξαιρετικές και ότι δεν υπάρχει κανένα σπάσιμο πώς κυκλοφορήσαν λίγο πριν στα διάφορα blogs ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα ανάμεσα στον κύριο Βενιζέλο, στον κύριο Κουβέλη και στον κύριο Σαμαρά. Συμφωνημένα είναι νομίζω όλα. Πάντως αυτό το οποίο... Επίσης θέλω να προσθέσω κάτι, Νίκο, μου με συγχωρείς. Ότι αυτό που συμφωνούν και οι τρεις είναι ότι δεν προσφέρει σε τίποτα αυτό το πράγμα. Δεν θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα, δεν θα βοηθήσει σε τίποτα αυτό το μέτρο. Και ότι είναι περιττό να έχουμε μια τέτοια ένταση κοινωνική πάνω στις προηγούμενες εντάσεις που έχουμε. Αν πάντως όντως τα πράγματα εξελιχθούν έτσι και δούμε τα εργασιακά να παγώνουν, τότε σε επίπεδο, πώς θα το πω, επικοινωνιακού χειρισμού, οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί που στηρίζουν την κυβέρνηση θα έχουν καταγράψει μια επιτυχία. Γιατί κλωθογυρνάμε όλοι γύρω από αυτή την ιστορία των εργασιακών, κανένα μήνα τώρα, και τελικά θα παγώσουν. Δεν το λέω με κακή πρόθεση και σκέψη, όχι ότι δεν περνάει από το μυαλό μου, αλλά τέλος πάντων, πες τα, Ελένη, εσύ τα δύσκολα. Εγώ θα έλεγα ότι αν ο κύριος Κουβέλης σήμερα δεν έλεγε αυτά που είπε, δεν θα είχε κανένα λόγο ύπαρξης ως κόμμα, όχι ως άνθρωπος. Ο κύριος Κουβέλης, πάντως να θυμίσουμε κάτι, αυτά που είπε σήμερα, δεν τα είπε σήμερα. Τα λέει από την πρώτη στιγμή. Αν δεν κράταγε πάντως αυτή τη στεναρή θέση μέχρι τέλους. Αυτά που ζητάει, Νίκο, η Τρόικα σε ό,τι αφορά τα εργασιακά, είναι εξωπραγματικά. Εάν λοιπόν τα δεχόταν ο κύριος Κουβέλης, ο οποίος εν πάση περιπτώσει κινείται στον χώρο της αριστεράς, τα εργασιακά παραδοσιακά ήταν ένας προνομιακός, θα σου έλεγα, χώρος στον οποίο κινείται η αριστερά, τότε πραγματικά ο κύριος Κουβέλης από αύριο το πρωί δεν θα μπορούσε, δεν θα είχε κανένα λόγο ύπαρξης ως κόμμα. Ναι. Από εκεί και ύστερα, τώρα τα σενάρια ποια είναι? Γιατί όπως έρχονται σε εσάς τα μηνύματα, έρχονται και σε εμένα. Είναι η ώρα τώρα. Λοιπόν, τα σενάρια λένε το εξής. Όντως, υποτίθεται, θα παγώσουν τα εργασιακά, θα προχωρήσει η Τρόικα. Δηλαδή θα κάνει την έκθεσή της, η οποία θα λέει μέσα ότι εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει αυτά όλα, θα προχωρήσει, θα πάρουμε τα χρήματα και στη συνέχεια θα επαναφέρουν ξανά το πακέτο των εργασιακών για να τα ξανασυζητήσουν. Ή πάντως επιμένω να λέω ότι αν εξελιχθούν τα πράγματα... Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί αυτή τη στιγμή τα θέματα. Αν εξελιχθούν τα πράγματα έτσι, Ελένη, θα έχουμε πάντως να λέμε ότι υπήρξε μια νίκη της ελληνικής πλευράς και ότι τέλος πάντων έγινε και διαπραγμάτευση. Δηλαδή ότι κάτι βάλαν στο τραπέζι αυτή, το οποίο δεν υπήρχε. Τονίζω ότι η ιστορία εργασιακά, ο κύριος Βενιζέλος έχει δίκιο σε αυτό. Ακριβώς γι' αυτό έχει κλείσει όμως, τον προηγούμενο Φλεβάρι, Μάρτιο. Ακριβώς, Νίκο, γι' αυτό δεν. Ξαφνικά λέμε. Λοιπόν άρχισαν να μπαίνουν στο τραπέζι θέματα τα οποία, δεν υπήρχαν. Ήταν και άκρως εξοργιστικά και τα οποία τραβήχτηκαν. Δεν ξέρω αν δεν υπήρχαν. Ελένη, μια χαρά θα έπεφτε ενδεχομένως στον κύριο Τόμψεν και στο βιογραφικό που θέλει να έχει για να το περιφέρει αργότερα όταν θα ψάχνει για άλλες απασχολήσεις, το να λέει ότι έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι ακόμα και στους Έλληνες. Δεν θα πω ότι δεν υπήρχε. Θα πω ότι ίσως μπορεί αυτό το τζαμπουκά να το κάναμε νωρίτερα, να είχαμε κερδίσει λίγο χρόνο και να μην είχαμε το περισσότερο από τον πρόταφο. Αυτό η κασία είναι. Αυτό που ζητάει σε ό,τι αφορά το ελαστικό ωράριο κτλ. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε στην Ουγκάντα. Πάμε λίγο στα παιδιά στη Βουλή.
Δηλαδή, στο Σικάγο είχε χυθεί αίμα για αυτά τα πράγματα. Για να ακούσουμε από τον Γιάννη τώρα τι άλλο έχουμε και τι προκύπτει από το ρεπορτάζ το μετά, Γιάννη. Τι λένε τα στελέχη της κυβέρνησης, δηλαδή και συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Καταρχήν να σου πω ότι δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση από την πλευρά της κυβέρνησης και βέβαια η δικαιολογία είναι ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη του Πρωθυπουργού με το οικονομικό επιτελείο και τον κύριο Βρούτση που, όπως σου είπα πριν, είναι μέσα από την ώρα που τελείωσε η σύσκεψη. Επίσης δεν έχουμε απάντηση στο ερώτημα εάν ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σήμερα σε αυτήν την λεγόμενη πολιτική διαπραγμάτευση, δηλαδή σε κάποιες επαφές με τους ομολόγους του. Και ένα ακόμα είναι το εξής. Υπήρξε η πληροφορία ότι ο Πρωθυπουργός μετά το τέλος της σύσκεψης θα έβλεπε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ότι όσοι ήθελαν θα μπορούσαν να έρθουν να δουν τον Πρωθυπουργό. Αυτό βέβαια, Νίκο, όπως καταλαβαίνεις, στο πλαίσιο ενός πολιτικού μασάζ που πρέπει να γίνει, γιατί τα προβλήματα εκτός για από την το, ώρα πάντως δεν προκύπτει. Και οι βουλευτές. Κάτι το είπε καταπληκτικά πάντως ο Γιάννης. Όσοι ήθελαν μπορούσαν να πάνε να δουν τον Πρωθυπουργό. Ανοιχτή πρόσκληση στους βουλευτές του. Καλά, ούτως ή άλλως στις σκέψεις του Πρωθυπουργού. Ούτως ή άλλως σκέψεις του Πρωθυπουργού υπάρχει και συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας και μάλιστα αρκετοί βουλευτές ζητούν να πάρουν και το λόγο σε αυτήν την κοινοβουλευτική ομάδα. Πάμε σε αυτό τώρα, Άννα, πες αυτό που θέλεις, γιατί θέλω να πάμε στο τι γίνεται με αντιδράσεις. Γιατί έχουμε καινούργιες αντιδράσεις. Θέλω να βάλω ένα ακόμη θέμα, επομένως να μην το βάλω τώρα, το βάλω αμέσως μετά. Θα πάμε λοιπόν στο ότι τα μέτρα με τα εργασιακά ή χωρίς τα εργασιακά θα κλείσουν. Τώρα, αν τα εργασιακά παγώσουν, ενδεχομένως αυτό να διευκολύνει. Αλλά είχαμε μια διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία την Κυριακή, μια αποχώρηση από τη Δημάρχη χτες και μια ανοιχτή ηχηρή διαφοροποίηση, μάλλον δύο σήμερα. Παρουσιάζαμε χθες σε κάρτες βουλευτές του Πασόκ, με τον Χρήστο τα λέγαμε, οι οποίοι θεωρούνται, πώς να το πω, ύποπτοι ότι μπορεί να μην ψηφίσουν τα μέτρα. Είχαμε 4-5 Χρήστο και ανάμεσα στα ονόματα είχαμε δύο που ήταν ο κύριος Κασής και ο κύριος Παραστατίδης. Και οι δύο σήμερα με δημόσιες δηλώσεις τους είπαν ότι θα καταψηφίσουν τα μέτρα. Να δούμε πρώτα απ' όλα δηλώσεις και να προαναγγείλω από τώρα ότι με έναν από τους δύο, τον κύριο Κασή, θα έχουμε συζήτηση, συνέντευξη σε λίγη ώρα από τώρα. Να δούμε τι είπαν ο κύριος Παραστατίδης. Σε ορισμένα από τα μέτρα, μάλιστα, είπα ότι αν ισχύσουν, έτσι, εγώ αδυνατώ και να τα στηρίξω αλλά και να τα ψηφίσω. Και να τα ψηφίσετε. Εγώ, ξέρετε, το δεύτερο μνημόνιο δεν το ψήφισα. Τι να κάνουμε δηλαδή, κασιρόμαστε μονίμως κάτω από εκβιαστικά διλήμματα. Από τη μία περίπτωση, αν δεν το κάναμε στο μνημόνιο 1, το κάνουμε στο μνημόνιο 2, το κάνουμε στο μνημόνιο 3. Μα είναι λογική. Μα μας είπε ο κύριος Τουρνάρα, χθες θα πεινάσουμε. Γι' αυτό το πράγμα εγώ το θεωρώ βιασμό της συνείδησης. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Κασής. Και μένει να δούμε τελικά όταν τα μέτρα θα φτάσουν στη Βουλή, επειδή υπάρχει και η δήλωση Τσίπρα που καλεί τους βουλευτές να μην τα ψηφίσουν, τι θα γίνει και αν θα υπάρξει απαραίτητη πλειοψηφία. Έτσι, εφόσον συμφωνήσουν οι αρχηγοί και εφόσον, όπως είπα, παγώσουν τα εργασιακά, κάτι που διαρρέεται αυτή τη στιγμή, αλλά περιμένουμε να δούμε αν και επισήμως ισχύει. Και εκτός από τα εργασιακά, ο κύριος Βενιζέλος, σύμφωνα πάντα με τους συνεργάτες του, υποτίθεται ότι ζήτησε μέσα στη σύσκεψη δύο πράγματα. Πρώτον, ότι όλο να αποδεικνύεται ότι αυτό είναι το τελευταίο πακέτο των μέτρων και ότι το χρέος καθίσταται βιώσιμο με αυτά τα 13,5 δισεκατομμύρια, ούτως ώστε να πείσει και τους βουλευτές ότι αυτό είναι το τελευταίο πακέτο. Πάμε να το ψηφίσουμε, ούτως ώστε όλα να λειτουργούν τέλος πάντων κατά τον κύριο Βενιζέλο. Πάμε να δούμε κάρτες με μέτρα. Να δούμε τα σημεία της εμπλοκής, να δούμε ποια μέτρα θεωρείται ότι έχουν κλειδώσει, πού βρισκόμαστε σήμερα, αν όλα δεν έχουν κλείσει και αν όντως έχουμε ακόμα εκκρεμότητες. Που έχουμε στα εργασιακά, να δούμε τώρα σε ποιο βαθμό. Πρώτα απ' όλα, πακέτο έτσι όπως έρχεται, έχει πρώτα και βαριά φορολογικά. Βλέπω τα παιδιά του συναδέλφου να κοιτάνε και ψάχνω να δω. Να δούμε κάρτες, παρακαλώ. Συνοπτικά λοιπόν, τι είναι το πακέτο και πού βρισκόμαστε τώρα. Φορολογικά. Ενιαίος φόρος 28% για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν υπάρχει αφορολόγηση. Και ισχύει και για τις εταιρείες. Η φορολόγηση ο συντελεστής το 28% είναι από το πρώτο ευρώ. Πάρα πολύ ψηλός. Είναι πάρα πολύ ψηλός και σημαίνει ότι πληρώνουν όλοι. Ακόμα και αυτοί με τα ελάχιστα εισοδήματα. Θα τσακίσει τους επιχειρηματίες. Καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές, παραμένουν μόνο αυτές για τις ιατρικές δαπάνες. Έχουμε ενιαίο φόρο ακινήτων χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο. Εδώ παίζονται οι συντελεστές, μάλλον ξεκινάμε από το 0,15 μέχρι το 3%. Να το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί, αν θα είναι δηλαδή χειρότερο ή λίγο καλύτερο από το ήδη υπάρχον με την έκτακτη εισφορά φορολογικό πλαίσιο για τα ακίνητα.
Δεν έχουμε αφορολόγητο για τα παιδιά και αυξάνονται οι φόροι σε τόκους, καταθέσεων, υγραέριο και τσιγάρα. Σοβαρά μέτρα. Πολύ σοβαρά μέτρα, έτσι. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Ειδικά για τα παιδιά είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί έχουμε τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα και δεν θα έπρεπε αυτό να γίνει με τίποτε. Θα έπρεπε αυτό να το προσπαθήσουμε να το συντηρήσουμε. Για να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο έρχεται και τι είναι αυτό που θα κληθούν να ψηφίσουν οι βουλευτές. Να δούμε και τις υπόλοιπες κάρτες, παρακαλώ. Γιατί εκτός από τα φορολογικά έχουμε τα μισθολογικά, κατάργηση δώρων όλων των συνταξιούχων και για τους δημοσίους υπαλλήλους, αυτούς που εργάζονται, τέλος και στα επιδόματα των δημοσίων υπαλλήλων. Αυτά είναι μέτρα μεταξύ άλλων, έτσι, τα βασικότερα όπως τα ξεχωρίσαμε. Μειώσεις συντάξεων με γραμμή στα 1000 ευρώ, κλίμακοτα από 3 μέχρι και 12%. Μαχαίρι σε ειδικά μισθολόγια, ένστολοι από 2 οι αστυνομικοί μέχρι 35 οι δικαστικοί. Αδιανόητα και στα μεγέθη. Και ενιαίο μισθολόγιο στις 10. Πλαφών, έτσι, μεικτές αποδοχές δεν ξεπερνούν τα 1.900 ευρώ το μήνα. Οι μεικτές. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κράτος συνέτερο στην τσέπη μας. Και να δούμε και μια κατηγορία άλλη από αυτά που εμείς ονομάσαμε κρυφά μέτρα. Πολύ σοβαρά μέτρα, οριζόντια, τα οποία μας επηρεάζουν όλους. Αύξηση εισιτηρίων 25%. Αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΗ, μεγάλη και σοβαρή. Οι ιδιωτικοποιήσεις, που τέλος πάντων αν γίνουν με προϋποθέσεις, καλώς να γίνουν. Απελευθέρωση πολλών πραγμάτων, που επίσης επιτέλους αρκετά από αυτά γίνονται. Απελευθέρωση όλων των επαγγελμάτων, λήξη καθεστώτος προστασίας, ακόμα και ωράριο στα καταστήματα που έχει τεθεί, η βενζίνη και βρεφικά προϊόντα από τα σούπερ μάρκετς. Δομικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Πολλές από τις οποίες ίσως έπρεπε να τις έχουμε κάνει από χρόνια και οι περισσότερες από τις οποίες πλήττουν βάναυσα το εισόδημα. Ναι, Άννα. Νίκο, θα ήθελα να πω εδώ ότι το σημερινό μήνυμα, και το οποίο είναι και το προχθεσινό μήνυμα από την γερμανική πλευρά και από την κυρία Μέρκελ, είναι ότι αν δεν περάσουν και τα 89, είπε ότι δεν πρόκειται να πάει στη Γερμανική Βουλή χωρίς να πει για να τα υποστηρίξουν. Τα προαπαιτούμενα, λοιπόν. Βεβαίως. Χωρίς ναι, 89. Αλλά μέσα στα προαπαιτούμενα είναι αρκετά από αυτά που μπορεί να παγώσουν. Και έχουν γίνει μερικά. Έχουν γίνει τα περισσότερα, θα έλεγα. Και το άλλο είναι ότι φοβάται η κυβέρνηση ότι αν αυτά τα πράγματα δεν προχωρήσουν, θα σκάσουμε σαν καρπούζι, όπως μου είπε σήμερα η Υπουργός. Απ' την άλλη μεριά, η κυβέρνηση, και στρέφομαι ξανά στους συναδέλφους στη Βουλή, επικοινωνιακά προσπάθησε από την αρχή να διατηρήσει τους τόνους, πώς θα το πω, του μη παρέκει. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου έχουμε λεφτά, μετά τέλος, η μπάνκα στον αέρα. Μάλιστα, υπάρχει ένας χαρακτηριστικός φυσικός ήχος, όπως λέμε στην τηλεόραση. Ακούγεται την ώρα που μπαίνει στη σύσκεψη ο κύριος Σαμαράς να λέει κάτι. Αν το ακούσουμε, θα δείτε ότι είναι ακριβώς που υποστηρίζει αυτή τη στρατηγική. Σήμερα είναι η τελευταία ευκαιρία για να κλείσουν τα μέτρα. Σήμερα θα κλείσουν. Πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή. Είναι η κουβέντα που μισοακούστηκε και την είπε ο Πρωθυπουργός μπαίνοντας. Μετά πέσαν τα χαρτιά από τα χέρια του Υπουργού Οικονομικών. Για πες μας, Ρεγέννη, τι έγινε εκεί για να. Να πάρουμε και μια ανάσα. Τι είδε λοιπόν, να μας πει. Λοιπόν, μετά, δεν θα σου πω τι είδα. Λοιπόν, μετά ακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό με τον κύριο Στουρνάρα. Λοιπόν, και προχωρώντας προς το γραφείο του Πρωθυπουργού, τα χαρτιά του κύριου Στουρνάρα έπεσαν και ολοστοιχέως έπεσαν στα πόδια μου. Λογικό ήταν να σκέψω και δεν να ξέρω αν υπάρχει κάποιο υπονοούμενο, αλλά τι? Επειδή δεν μπορώ να το εικάσω από καμία πλευρά. κράταγε τα χαρτιά χήμα ο Υπουργός Οικονομικών. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Όχι. Ο Υπουργός Οικονομικών κρατούσε τα. Περπατώντας με ταχύ βήμα. Ο Πρωθυπουργός είναι και πιο ψηλός, περπατάει πολύ πιο γρήγορα από τον κύριο Στουρνάρα. Προσπαθώντας να πιάσει, να προλάβει. Γελάει ο κοντρασμό. Να προλάβει τον Πρωθυπουργό. Θέλω να σα πω ότι οι συνάδελφοι εδώ, επειδή έχετε δείξει φωτογραφίες, είπαν για ζεμπεκιά του Γιάννη. Ναι, είναι όπως έχει τραβηχτεί η φωτογραφία. Λοιπόν, είναι, επαναλαμβάνω, οτιδήποτε θα έκανε κάθε άνθρωπος, έπεσαν τα χαρτιά στα πόδια μου ακριβώς. Τα μάζεψα και τα έδωσα στον Υπουργό. Ο καλός δημοσιογράφος βάζει και κανένα στην άκρη πάντως, Γιάννη μου. Όχι, δεν ήταν απλά, έτσι να είμαι εγώ μπροστά. Βλέπει τους τίτλους τουλάχιστον, Γιάννη. Για να έρθουμε ξανά στην ουσία. Τους τίτλους έχουμε. Είμαστε αυτή την ώρα, επιμένω να λέω, σε ένα κενό, περιμένουμε, δηλαδή στην ουσία δεν έχει τελειώσει η διάσκεψη. Οι πολιτικοί αρχηγοί τα είπαν και περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη. Είναι ώρα διαβουλεύσεων. Δεν έχουμε κάτι καινούργιο, δηλαδή διαπεριφοράς γίνεται η συζήτηση, έτσι. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποια καινούργια συνάντηση ή κάτι άλλο το οποίο να είναι διαδικαστικό. Όχι, τα χαρακτήρα. Πάντα είναι σε επίπεδο πληροφοριών αυτή τη στιγμή. Και απλώς επειδή ο κ. Βενιζέλος φεύγει την Πέμπτη για την Αμερική, είναι πιθανόν να υπάρξει νέα συνάντηση και αύριο. Μένω τώρα για να κλείσουμε με αυτό στον ειδικό λογαριασμό. Είναι σοβαρό θέμα. Ενδεχομένως, το λέω ενδεχομένως, αυτή είναι η είδηση της μέρας. Έτσι. Αν όλα τα υπόλοιπα δηλαδή
παγώσουν και αυτό που θα έχουμε σαν καινούριο στο τραπέζι είναι ο περιβόητος ειδικός λογαριασμός. Δηλαδή ότι τα λεφτά δεν θα τα πάρουμε. Θα μας τα βάλουν μέσα και θα μας τα δίνουν πώς, Χρήστο? Με την πρόοδο των εργασιών που λέμε. Την πρόοδο εργασιών. Με την πρόοδο των εργασιών και με τις ανάγκες. Θα ψηφίσουμε τα μέτρα στην Βουλή. Τα κουμπένια. Πριν ξεκινήσει απλά ο κύριος Σαμαράς, υπάρχει μία πληροφορία, τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι μπορεί να, κάνει δήλωση και ο κύριος Σαμαράς αργότερα. Με κάθε αν κάνει πάντα δήλωση ο κύριος Σαμαράς, και τώρα δεν θέλω να πούμε πολλές εικασίες, αν κάνει δήλωση προφανώς θα έχει κάτι να πει, θα είναι σοβαρό και θα έχει να αναγγείλει κάτι ίσως για τα εργασιακά εικάς, οπότε μπορεί το σενάριο να το δούμε να δένει. Τι κοιτάτε? Τίποτα, ότι είναι μάλλον σίγουρο, η πληροφορία επιβεβαιώνεται. Σε λίγο μάλλον θα έχουμε δήλωση από τον κύριο Σαμαρά. Αυτό είναι σίγουρα τροφοδότης εξελίξεων. Είναι δηλαδή κάτι από το οποίο θα βγει είδηση. Ο Πρωθυπουργός σε τέτοια στιγμή δεν θα μιλήσει για να περιγράψει την κατάσταση. Έτσι. Θα την πάει παρακάτω. Το λέω γιατί ο καθένας φαντάζομαι το καταλαβαίνει. Δεν μιλάει και τακτικά έτσι αλλιώς ο Πρωθυπουργός. Χρήστο, για πες μας για τον ειδικό λοιπόν, λογαριασμό. Λοιπόν, για το λογαριασμό τώρα οι εκτιμήσεις είναι, καταρχάς μιλώ για υποψία, γιατί έτσι μας το μετέφεραν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έτσι σας το μεταφέρω. Ρωτήσαμε περισσότερα, δεν πήραμε τις απαντήσεις τι σημαίνει υποψία. Είναι ότι τα λεφτά που είναι να πάρουμε, η δόση τέλος πάντων, θα μπει σε έναν ειδικό λογαριασμό ο οποίος δεν θα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, δεν θα το διαχειρίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και θα μας τον δίνουν σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουμε. Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και εσωτερικές ανάγκες, η πληρωμή βέβαια. Να πω πάντως ότι ο κύριος Βενιζέλος αυτό το σενάριο εντός εισαγωγικών το έκαψε, γιατί όταν είπε ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα είναι υποτέλεια για τη χώρα. Προτεκτοράτο, όπως το πει. Και θα μας καταστήσει προτεκτοράτο, προφανώς έβαλε και τη γραμμή. Είπε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Έτσι. Ναι, ναι, αν το δεχτεί, δηλαδή, και ο ίδιος συμφωνεί, έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Ξέρουμε τι ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός? Νομίζω υπάρχουν ετοιμασίες, σας τα πει και ο Γιάννης σε λίγο. Ναι, ωραία, σε πολύ λίγο από τώρα. Μπορεί να έχουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Ωραία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα τότε. Για αν να μας αποδεσμεύσετε, για να μας δώσετε πληροφορίες και μετά να έχουμε καθαρό χρόνο για να δούμε τι θα συμβεί. Αυτό το βράδυ το γεμάτο, κυρίες και κύριοι, εξελίξεις. Είμαστε σε περίπου συνεχίζοντα είναι η σύνδεση με τη Βουλή, γιατί βλέπετε το πλάνο που γίνονται οι δηλώσεις, τα δύο μικρόφωνα. Εκεί λοιπόν από ό,τι φαίνεται θα δούμε τον Πρωθυπουργό σε λίγη ώρα, γιατί Γιάννη και Χρήστο θα κάνει δήλωση, επιβεβαιώνεται η πληροφορία σας. Ναι, έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία. Ο Πρωθυπουργός σε πολύ λίγο από τώρα θα κάνει δήλωση. Μπορεί να είναι λεπτά της ώρας, θα δούμε. Πάντως, καλά το έχει το πλάνο εκεί, γιατί σε πολύ λίγο θα ανέβει ο κύριος Σαμαράς και θα κάνει μία δήλωση. Να πω ότι από την αρχή η μέρα σημαδεύεται μάλλον από το ότι είχαμε τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Μία σύσκεψη η οποία δεν κατέληξε σε συμφωνία για τα μέτρα. Υπάρχει το αγκάθιστα εργασιακά. Ο κύριος Κουβέλης λέει όχι, δεν τα δέχομαι και τέλος. Ο κύριος Βενιζέλος ζητά πολιτική διαπραγμάτευση και νομίζω είπαμε πρώτη γύρω στις 7 ότι υπάρχει μια εκτίμηση ότι ίσως ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει με δική του πρωτοβουλία ότι θα παγώσουν τα εργασιακά. Ότι δεν θα έχουμε τα εργασιακά να πηγαίνουν στη Βουλή μαζί με τα υπόλοιπα. Μετά ειδοποιηθήκαμε. Δύο πράγματα θέλω να πω μόνο. Ότι θα κάνει δήλωση ο κύριος Σαμαράς, περιμένουμε να δούμε. Ναι. Το ξέρετε και τον κύριο Σαμαρά. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σας είπα πριν ότι υπήρχε μια επαφή του κυρίου Βενιζέλου με τον κύριο Σαμαρά, στο γραφείο του κυρίου Σαμαρά. Η πληροφόρηση που έχω αυτή τη στιγμή είναι ότι αντικείμενο της σύσκεψης ήταν να συζητήσουν λίγο τη στάση του κυρίου Κουβέλη και την κάθετη άρνησή του αναφορικά με τα εργασιακά. Το δεύτερο που θέλω να μεταφέρω είναι ότι μάθαμε τι περίπου ζητάει η Τρόικα αναφορικά με τον λογαριασμό, τον ειδικό λογαριασμό για την εκταμείευση αυτής της δόσης. Η πληροφορία αναφέρει ότι αυτός ο λογαριασμός θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και θα κινείται από εκεί. Δηλαδή θα αποφασίζει ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όποιος θεσμός αναλάβει να χειρίζεται αυτό το λογαριασμό, για τις ανάγκες της χώρας. Και είναι κάτι βεβαίως που δεν το θέλει κανένας. Επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω εγώ, είναι ότι και ο κύριος Σαμαράς ήταν κατηγορηματικά αντίθετος με ένα τέτοιο ενδεχόμενο στη σύσκεψη όπως ετέθη στο τραπέζι του κύριου Βενιζέλου. Αν υπάρχει τέτοια εξέλιξη, είναι προφανές ότι θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη κοροϊδία που θα μπορούσε να ακούσει αυτή η χώρα. Διότι υποτίθεται ότι κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Παίρνουμε τα δανεικά, ψηφίζουμε κάποια μέτρα και κλείνει εκεί η ιστορία. Το τα κάνουμε όλα και δεν μας δίνουν και τα λεφτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο εξευτελιστικό το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουμε. Ακριβώς. Και προφανώς δηλαδή είναι έτσι όπως το θέσεις και εσύ. Ουσιαστικά το έκαψε και ο κύριος Βενιζέλος. Ένα λεπτό. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη από τη Δημάρ. Στις
εκτιμήσει το οποίο προσφεύγουμε πάντα σε τέτοιες δύσκολες στιγμές και στην, στον ευθύ του λόγο. Κύριε Χατζησοκράτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελάτο. Καλησπέρα σε όσους και όσες μας παρακολουθούν. Και θα πω ότι πάντα τιμά τους πολιτικούς που τις κρίσιμες ώρες μιλούν και βγαίνουν για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Να πω το εξής. Η ανάγκη για να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος είναι προφανής. Έτσι. Κύριε Χατζησοκράτη, ο κύριος Κουβέλης επέμεινε με συνέπεια στο όχι στα εργασιακά. Τα τελευταία λεπτά διακινείται μια πληροφόρηση ότι ενδεχομένως να υπάρχει εξέλιξη σε αυτό. Ότι δηλαδή μπορεί να δούμε τα εργασιακά να παγώνουν. Έχετε εσείς κάποια τέτοια εκτίμηση? Κοιτάξτε, από την πλευρά και των τριών αρχηγών συμφωνήθηκε ότι ο Πρωθυπουργός θα αναλάβει πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει με πολιτικό τρόπο το ζήτημα που έχει προκύψει. Α, αυτό που ζήτησε ο κύριος Βενιζέλος είχε ήδη συμφωνηθεί. Μα δεν είναι, φυσικά. Μα φυσικά. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βεβαίως. Καινούριο στοιχείο στην δημοσιογραφία. Βεβαίως. Δεν είναι μόνο και ο κύριος Βενιζέλος το ζήτησε και ο κύριος Κουβέλης, αλλά το πρόβλημα δεν είναι και ο κύριος Αμάς θα το πει. Πρακτικά τι σημαίνει, κύριε Χατζησοκράτη, αυτό? Δεν κατάλαβα. Λέω, πρακτικά τι σημαίνει? Πρακτικά σημαίνει πολύ απλά ότι ο Πρωθυπουργός θα επικοινωνήσει με τους επικεφαλείς, είτε της Τρόικα, είτε παραπάνω, κυρίως το παραπάνω, αυτό είναι το παραπάνω επίπεδο, ο Πρωθυπουργός με τους πολιτικούς προϊσταμένους θα επικοινωνήσει, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει υπάρξει. Και τι ζητά ο Πρωθυπουργός, δηλαδή σε αυτά τα τηλεφωνήματα που ίσως έγιναν ή γίνονται δεν αυτή την ώρα που μιλάμε? Δεν γνωρίζω ακριβώς που θα το ζητήσει, αλλά είναι γεγονός ότι έχει προκύψει ένα θέμα πολύ σοβαρό. Όταν από την πλευρά του ο Φώτης Κουβέλης έθεσε το ζήτημα ότι δεν μπορεί να σε καμία περίπτωση δεν θα ψηφίσει από την πλευρά της η Δημοκρατική Αριστερά. Άρα δηλαδή το αίτημα του Πρωθυπουργού είναι ότι τα εργασιακά παγώνουν, δεν τίθεται στο τραπέζι. Νομίζω πως αυτή είναι μια σημαντική πρόταση την οποία θα την κάνει ο Πρωθυπουργός. Αυτό θα το κάνει ο ίδιος. Σε καμία περίπτωση δεν θα πω εγώ. Να ρωτήσω κάτι τώρα λίγο δημοσιογραφικά. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το κομμάτι, κύριε Χατζησοκράτη, από την αίσθηση πραγμάτων που έχετε διαμορφώσει? Κοιτάξτε, και από την αίσθηση πραγμάτων και από ότι θέλω και ως αριστερός να βλέπω με αισιοδοξία τα ζητήματα, θέλω να σας πω ότι αν με απόλυτη σαφήνεια τίθενται μερικά ζητήματα, όταν έχει προκύψει ένα συνολικό πακέτο που έχει υπάρξει συμφωνία, επώδυνη συμφωνία, ναι. Επώδυνη συμφωνία, ναι, ναι, ναι. Θα είναι αστείο πραγματικά και πολιτικά έξω από κάθε προηγούμενο να μην υπάρξει συμφωνία για ένα θέμα που δεν είχε προκύψει μέσα. Αλήθεια είναι αυτό. Άρα είστε αισιόδοξος. Και κρατώ το σημείο αυτό που σας λέω, είναι κρατώ την αισιοδοξία του αριστερού. Ξέρω ότι επειδή τα λόγια σας δεν τα λέτε τυχαία, το ότι εκφράζετε αυτή την ώρα που τυπικά τα πράγματα είναι στον αέρα αυτή την αισιοδοξία, νομίζω ότι για όλους αξιολογείται και έχει σημασία. Να πω τώρα, να ρωτήσω μάλλον, να μας πείτε τα βασικά σημεία διαφωνίας, δηλαδή για να έχουμε όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτόν τον διάλογο και όσοι μας παρακολουθούν στο μυαλό μας, τι είναι αυτό που η Δημάρη λέει με τίποτα δεν δέχομαι. Ποια είναι αυτά, κύριε Χατζησοκράτη? Κοιτάξτε, έχουν προκύψει καινούργια στοιχεία που τα έχουν ζητήσει και επιμένουν να τα βάλουν σε σχέση με ό,τι είχε υπογραφεί, γιατί είχαν υπογραφεί πράγματα για τις εργασιακές σχέσεις, όπως είπε και στην δήλωσή του ο κύριος Βενιζέλος, που πραγματικά είχαν φτάσει στα όρια τους, ας πούμε, τις παραχωρήσεις που μπορούν να γίνουν. Το Φλεβάρι ήταν αυτά, ναι. Τώρα λοιπόν μιλάμε γιατί. Από τη σαφήνεια το λέω ο κύριος Βενιζέλος, με την έννοια ότι αυτός είχε χειριστεί το όλο θέμα. Αυτός είχε φτιάξει το δεύτερο μνημόνιο. Αλλά λέτε λοιπόν, για παράδειγμα, για να τα απαριθμίσω εγώ, για τις τριετίες. Οι τριετίες φαίνεται πως κρατιώνται. Αυτό που δεν κρατιέται, ναι. Αυτό είναι κάτι το πολύ σημαντικό, είναι ότι το επίδομα γάμου που συνόδευε τις συλλογικές συμβάσεις, ναι. Έτσι, δεν υπάρχει. Ναι. Είναι οι αποζημιώσεις, κύριε Χατζησοκράτη. Λοιπόν, προσέξτε, αυτό είναι το πρώτο. Ένα 10% φεύγει από εκεί και αυτό είναι σοβαρό. Τώρα θα σας πω αμέσως για τις αποζημιώσεις. Για τις αποζημιώσεις, το σημαντικό στοιχείο είναι και το γνωρίζουν καλά όσοι έχουν απολυθεί. Είναι ότι το πάει από τις 6 μήνες, η προειδοποίηση πάει σε 3 μήνες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό?
σημαίνει με πολύ πιο εύκολο τρόπο ο εργοδότης προχωράει στη διαδικασία των απολύσεων. Εδώ μάλιστα κάποιοι ισχυρίζονται αυτό το διάστημα ότι αυτό προέρχεται από κάποιες τράπεζες, γιατί ενδεχομένως λόγω του. Δεν το κουβεντιάζουμε και δεν είναι μόνο οι τράπεζες. Και όχι μόνο, είναι και οι συγχωνεύσεων, ίσως εκεί υπάρχει μια ανάγκη να δούμε. Και δεν είναι μόνο των τραπεζών. Είναι θέμα της. Αυτό φοβόμαστε πάρα πολύ. Και τι το φοβόμαστε σε μια φάση που η ανεργία πάει στα 24% και δεν ξέρω πώς θα προχωρήσει παραπάνω. Την ακόμα μεγαλύτερη διευκόλυνση των απολύσεων. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται και αυτό το στοιχείο αποδεκτό. Και είναι ένα πάρα πολύ ανοιχτό ζήτημα. Και αυτό που πρέπει να το κρατήσουμε, ότι και για την ατομική διευθέτηση του χρόνου. Σε ατομικές συμβάσεις, ναι. Δεν είναι τόσο βέβαια τα πράγματα. Ακόμα δεν βλέπουμε διατυπωμένα κάτι συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, σας είπα στα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία υπερβαίνουν όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής το προηγούμενο μνημόνιο. Γι' αυτό το λόγο είπαμε μέχρι εδώ. Κατανοητό. Κύριε Κατσοκράτη, ένα τελευταίο. Έχετε ενημερωθεί ότι θα έχουμε δήλωση από τον Πρωθυπουργό? Όχι. Γιατί αυτό ξέρουμε οι συνάδελφοι που είναι στην Βουλή. Για το ειδικό ταμείο. Ο κύριος Κουβέλης μίλησε μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Θα σας πω αμέσως. Δεν έγινε ιδιαίτερη συζήτηση. Δεν έγινε συζήτηση καν για αυτό που λέτε ένα καινούργιο ειδικό ταμείο πέρα από αυτό που προέκυπτε από τον ειδικό λογαριασμό, εννοείται τώρα. Τον ειδικό λογαριασμό που είπε ο κύριος Βενιζέλος. Που υπάρχει για το χρέος. Είναι σαφές αυτό? Ναι, είναι σαφές. Είναι το ίδια συζήτηση που υπήρχε προηγουμένως. Κάτσε, Άννα, γιατί για να το λέει έτσι, πάλι το εύλογο ερώτημα είναι και πού το έμαθε ο κύριος Βενιζέλος και το είπε. Αν δεν έγινε συζήτηση, είναι πληροφορία του κύριου Βενιζέλου, δηλαδή, και το λέει. Να ερμηνεύσω τον αρχηγό της Πασόκ. Έτσι είναι προφανές. Αλλά μέσα στη σύσκεψη μας λέτε δεν ετέθη τέτοιο θέμα. Ακριβώς. Ούτε από τον Πρωθυπουργό. Δεν ετέθη τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Σαφές. Κάτι ερώτησες και εσύ, Ελένη, για να τον αποδεσμεύσουμε τον κύριο Βενιζέλο. Όχι, αν ο κύριος Κουβέλης μετά από τη σύσκεψη που έγινε με τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς είχε κάποια άλλη συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Όχι, αλλά είναι φανερό ότι απόψε το βράδυ θα υπάρξει συνεννόηση γιατί τα αποτελέσματα των πρωτοβουλειών που θα έχει ο Πρωθυπουργός. Κύριε Χατζησοκράτη, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είδαμε στα πολλά blogs να γράφεται ότι υπήρχε κάποια διάσταση ανάμεσα στους αρχηγούς και στον Πρωθυπουργό κλπ. Έχετε τέτοια αντίληψη για το πνεύμα που επικράτησε, για την ατμόσφαιρα? Κοιτάξτε, μετά από τις τόσες πολλές συναντήσεις που έχουν κάνει, νομίζω πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα μεταξύ των τριών. Νομίζω ότι δείχνεται με ένα πολύ σαφή τρόπο οι προσεγγίσεις που κάνει το κάθε ένα κόμμα, η αρχηγή των κομμάτων. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Κύριε Χατζησοκράτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι μας είπε σοβαρά και σημαντικά πράγματα που αξιολογούνται πολλές για την ώρα. Ειδήσεις, όλα. Και μας διευκόλυνε πάρα και πολύ. Πολιτική τη δουλειά μας πολύ, ναι. Αν τα κωδικοποιήσεις, έχει αλλά βγάλει όλη τη σύσκεψη. Το ότι ο κύριος Χατζησοκράτης λέει ότι υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξίας του ιδίου, άρα της ΔΗΜΑΡ, ότι όντως ο σκόπελος των εργασιακών μπορεί να ξεπεραστεί. Είναι κάτι που το κρατάμε στο μυαλό μας. Θα το δούμε όταν ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει προφανώς. Ότι αυτή την ώρα γίνεται πολιτική διαπραγμάτευση, γιατί συμφωνήθηκε μέσα, δηλαδή ο Πρωθυπουργός να επικοινωνήσει σε ανώτατο επίπεδο. Εικάζω. Μιλάω ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε για να τον ακούσουμε. Όχι, όχι ακόμα. Σε 5 λεπτά. Θα είμαστε έτοιμοι. Δεν έχει δοθεί ώρα. Περιμένουμε την. Πρέπει να έχει γραφτεί η δήλωση και θα την πάρουμε. Αμέσως μόλις την έχουμε, ας έχουμε και την εικόνα έστω και παγωμένη για να την μεταδώσουμε. Πρόδρομε, τι μαθαίνεις? Νίκο, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ νομίζω ότι είναι φανερό ότι ο κύριος Σαμαράς παίρνει το παιχνίδι όλο επάνω του. Του το επιτρέπουν φυσικά ο κύριος Σαμαράς. Παίρνει το παιχνίδι πάνω του για να δικαιώσει τον Κουβέλη. Είναι το ένα χέρι νύβει τ' άλλο, αν μου επιτρέπεις. Θυμάσαι προχθές τη Σύνοδο Κορυφής, μίλησε με πολύ καλά λόγια για τη συνεργασία και τη στήριξη που είπε: Δεν αισθάνομαι μόνος. Δεν αισθάνθηκε ούτε μια στιγμή μόνος. Ούτε μια στιγμή μόνος. Ακριβώς και τώρα ουσιαστικά το ανταποδίδουν, σε εισαγωγικά τώρα το βάζω το ρήμα. Αν το πράγμα εξελιχθεί έτσι, φαίνεται ότι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βρει έναν τρόπο και συνεννόησης και στήριξης ο ένας προς τον άλλο. Δηλαδή, ο Κουβέλης έβαλε την κόκκινη γραμμή, ο Βενιζέλος συμφώνησε, είπαν δεν μπορούμε να πάμε και ο Πρωθυπουργός ανέλαβε αυτό που θα δικαιολογούσε στους ηγέτες της κέντρο-αριστεράς στην Ελλάδα, ενός τμήματος της κέντρο-αριστεράς, το να μιλούν προς τον κόσμο τους να το κάνει πράξη. Πάντως το στοιχείο το βασικό είναι αν υπάρχει ισχυρά κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Έτσι δεν είναι? Και αν αυτή η συνεργασία πηγαίνει καλά, αυτό σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, η κυβέρνηση μπορεί να πηγαίνει καλά, αλλά μένει να δούμε και το πώς θα περάσουν. Με τι πλειοψηφία θα περάσουν και τα μέτρα, έτσι δεν είναι. Ναι, δεν για, είναι την ώρα, για την ώρα πάντως επιμένω να μείνουμε στο σημερινό, να δούμε δηλαδή πώς θα ξεπεραστεί το αγκάθι των εργασιακών, γιατί έχει σημασία ο κύριος Χατζησοκράτης, εκτός από την αισιοδοξία του, την πολιτική διαπραγμάτευση, μίλησε και κατ' ουσίαν για τα σημεία τα οποία δεν δέχεται αυτήν την ώρα. Απαρίθμησε δηλαδή τα σημεία τα οποία δεν δέχεται αυτή την ώρα η Δημάρ. Άρα δεν τα δέχεται η κυβέρνηση έτσι όπως είναι. Ναι, είπε πολιτική διαπραγμάτευση. Είπε ότι θα συνομιλήσει με τους, με την Τρόικα ή με τους σε υψηλότερο βαθμό ανωτέρους, είπε, σε πολιτικούς προϊσταμένους τους. Ναι, ή με τους πολιτικούς προϊσταμένους, ότι τα θέματα στα οποία διαφωνούν, είπε για το επίδομα γάμου καταρχήν, λοιπόν, δεν ξέρω, για τις απολύσεις, ναι, και για τις αποζημιώσεις, το ελαστικό ωράριο. Και φυσικά αυτό που είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό, Νίκο, να πούμε, είναι αυτό που μας είπε προηγουμένως ο συνάδελφος, ο Χρήστος ο Κούτρας, είναι ο Πρωθυπουργός. Το πλάνο που βλέπουμε, το παγωμένο πλάνο, είναι αυτό το οποίο μας στέλνει αυτήν την ώρα η κρατική τηλεόραση, το πουλ, όπως λέμε στην γλώσσα της τηλεόρασης. Είναι προφανές, κοινή αποδοχής είναι. Είναι προφανές ότι σταμάτησε τώρα. Είναι ότι στο βήμα. Έχει γραφτεί, okay, okay, έχει γραφτεί πριν από λίγο το λέω, γιατί αν παρατηρήσετε, ο κύριος Σαμαράς φοράει τα ίδια ρούχα. Είναι το ίδιο σακάκι, η ίδια γραβάτα και το ίδιο πουκάμισο που φορούσε το μεσημέρι στη σύσκεψη. Άρα έχει γραφτεί, έχει μαγνητοσκοπηθεί το μήνυμα. Ας κρατήσουμε την εικόνα, αυτή την φρυζαρισμένη εικόνα, την πήραν τώρα. Άρα είναι προφανές λοιπόν ότι έχει κάνει τη δήλωση ο Πρωθυπουργός, έχει μαγνητοσκοπηθεί η δήλωση και περιμένουμε την στιγμή που θα δοθεί το OK για να μεταδοθεί αυτή η δήλωση. Αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού. Μάθαμε πριν από λίγο τι γίνεται και την περιμένουμε όλοι, γιατί είπαμε, όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Χατζησοκράτης από τη Δημάρ, εξελίχθηκε πολιτική διαπραγμάτευση. Που λογικά, για να μιλά ο Πρωθυπουργός, πιθανώς κάπου να έχει καταλήξει. Θα το έχει προχωρήσει λίγο πιο πέρα, αλλιώς. Ή ο Πρωθυπουργός πάλι, ξέρω, θα έχει να πει ότι είμαστε σε ένα σημείο κομβικό και την παλεύουμε. Να το δούμε. Ναι, από τη στιγμή που, όπως μας είπε ο κύριος Χατζησοκράτης, στα περισσότερα θέματα φαίνεται ότι υπάρχει μία συμφωνία και τα θέματα τα οποία στο διαφωνούν είναι τα εργασιακά, μπορούμε να εικάσουμε ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μία μαγιά πάνω στην οποία θα γίνει μία συζήτηση. Δηλαδή δεν είναι. Αλλά από εκεί και ύστερα, εγώ επιμένω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό που μας είπε ο Χρήστος σε ό,τι αφορά τον ειδικό λογαριασμό. Εάν δεν συζητήθηκε μέσα στη σύσκεψη, ο κύριος Βενιζέλος πώς γνωρίζει αυτό το θέμα? Εδώ λοιπόν είναι γιατί πολύ σοβαρό, έχεις απόλυτο δίκιο αυτό που είπε ο κ. Χρήστος. Ίσως γι' αυτό μπήκε μετά, ίσως. Μπήκε αυτό το τέταρτο που μπήκε και συζήτησε μαζί του, να το έβαλε εκεί. Και οι δικοί του να είπαν ότι έγινε μέσα στη σύσκεψη. Όχι, δεν ισχύει αυτό, γιατί εκεί ο κύριος. Όχι, δεν ισχύει αυτό λόγω χρονικής αλληλουχίας γεγονότων. Ο κύριος Βενιζέλος μίλησε για τον ειδικό λογαριασμό αμέσως μετά το τέλος της σύσκεψης. Η επαφή του με τον κύριο Σαμαρά έγινε αργότερα. Είναι μεταγενέστερη τη δήλωση. Με το που έκλεισε η συζήτηση πήγε στο γραφείο του Πρωθυπουργικού. Όχι. Νομίζω ότι είναι αργότερα. Πρέπει να είναι γύρω στις 6.30 με 7. Δεν μας είναι άγνωστο το θέμα πάντως του ειδικού λογαριασμού. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι άγνωστο. Το Σάββατο, δεν ήταν από το Σπίγκελ. Όχι έτσι, μόνο το Σάββατο, το γνωρίζουμε 2 μήνες πριν. Ναι, και πιο πριν. Σωστά, σωστά. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Είναι άλλο πράγμα να ετέθη σήμερα, άρα ο κύριος Βενιζέλος να έκανε τη δήλωση, οπότε να υπήρχε κάποιο λόγο. Και είναι άλλο. Θα μπορούσε γενικά να ξέρω και μια κορώνα που θα είπε ο κύριος Βενιζέλος. Είπε κάτι για να το πει. Δεν νομίζω ότι θα έκανε κάτι τέτοιο ο κύριος Βενιζέλος. Άρα έχει βάση αυτό που λέει. Αν έχει βάση, το έχει πληροφορηθεί η ελληνική κυβέρνηση. Και γιατί ο κύριος Βενιζέλος, αφού το ήξερε, γιατί για να το πει δημόσια σημαίνει ότι είχε κάποια στοιχεία, κάποιες ενδείξεις, δεν το έθεσε στη σύσκεψη. Μήπως το γνωρίζει από τότε που ήταν υπουργός Οικονομικών, ναι. Ναι, αλλά επιμένω σε ένα ερώτημα, πρόδρομε. Αν είναι έτσι για τον κύριο Βενιζέλο, χρειάζεται μια απάντηση γιατί αυτό το σοβαρότατο θέμα δεν ετέθη από τον κύριο Βενιζέλο στη σύσκεψη, γιατί επιμένω, ρωτήσαμε τον κύριο Χατζησοκράτη νωρίτερα και μας είπε ότι δεν ετέθη τέτοιο θέμα. Δεν συζητήθηκε. Επομένως, Νίκο, πιστεύεις ότι θα φέρει και τους άλλους δύο έτσι εξαπίνηση, το εξέλαβε. Τι να πω, Βράνα, εσύ που είσαι και εμπειρότερη, τι λες? Δεν θα το έκανε. Δεν θα το έκανε. Δεν θα ήθελα αυτή τη στιγμή να βγει ένα βήμα μπροστά από τους άλλους, φαντάζομαι. Λοιπόν, περιμένουμε πάντα από τον κύριο Σαμαρά. Αυτή είναι η δήλωση. Είναι πρόδειλο πια ότι έχει μαγνητοσκοπηθεί και πρέπει να έχει μαγνητοσκοπηθεί περίπου στις 7.30 να τον ακούσουμε. Τι διακυβεύεται σήμερα για τη χώρα? Επί 3 μήνες, καθημερινά, αλλάζουμε την εικόνα της Ελλάδας. Και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες, διαπραγματευόμαστε σκληρά για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο.
Έχουμε ήδη και στα εργασιακά και σε άλλα αλλάξει πολλές, πάρα πολλές από τις αρχικές προτάσεις της Τρόικας. Και η διαπραγμάτευση αυτή συνεχίζεται. Προσέξτε, το μόνο μου πάντα κριτήριο είναι η Ελλάδα και το μέλλον της. Από αυτήν την ευθύνη πίσω δεν κάνω. Και δεν θέλω να σκεφτώ καν τι θα συμβεί αν αυτή την ώρα δεν κρατήσω σταθερά το τιμόνι. Κοιτάζω μόνο μπροστά, ζητώντας τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Θα σώσουμε την Ελλάδα όσοι το τολμήσουμε. Ένα λεπτό, γιατί κρατάω σημειώσεις από αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός. Θα σώσουμε την Ελλάδα όσο το τολμήσουμε και μίλησε για τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα. Ναι. Είναι προς αξιολόγηση όλα αυτά. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα γιατί πρέπει να το κάνουμε τώρα και αμέσως μετά θα γυρίσουμε για να αξιολογήσουμε, να συζητήσουμε και να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε αυτά τα οποία είπε στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Μιλούμε για ένα απόγευμα γεμάτο εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσής σας από τον Sky. Από πού να ξεκινήσει κανείς. Η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών που κράτησε περίπου 2,5 ώρες δεν έβγαλε αποτέλεσμα. Ο κύριος Κουβέλης επέμεινε στο ότι δεν δέχεται τις αλλαγές στα εργασιακά. Ο κύριος Βενιζέλος εμφανίστηκε και αυτός αρνητικός και ζήτησε από τον Πρωθυπουργό πολιτική διαπραγμάτευση. Έτσι, επακολούθησε ένα δίωρο διαβουλεύσεων και πριν από περίπου 10 λεπτά ο Πρωθυπουργός έκανε μία δήλωση στην οποία είπε ότι η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και δημόσια δήλωσε για μια ακόμα φορά την αποφασιστικότητά του για τη διάσωση της χώρας με την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αυτές είναι οι εξελίξεις μέχρι τώρα και θα καλησπερίσω την Έλλη Τριανταφύλου και την Κατερίνα Κρυβοπούλου, καλησπέρα, τον Πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο, τον Νίκο Ξηδάκη, αλλά και την Ευγενία Τζόρτζη. Καλησπέρα, Ευγενία, για να δούμε τα οικονομικά. Πριν από αυτά, θέλω να δούμε και τον Πάπη Παπαδημητρίου για να ακούσουμε. Καλησπέρα, Πάπη, και σε σένα. Καλησπέρα. Ασθμένοντας έχουν φτάσει όλοι εδώ για να αξιολογήσουμε το πού βρισκόμαστε σήμερα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την Έλλη για να μάθουμε από την πλευρά της κυβέρνησης. Τι γίνεται, Έλλη, τι λένε οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού? Δυστυχώς έχω πολύ λίγα πράγματα να σου πω, Νίκο. Έχει πέσει η υγεία σειρμά του τις τελευταίες ώρες μετά τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών, που είχε μια μακρά συνάντηση με τους συνεργάτες του, σύσκεψη με τους συνεργάτες του ο Πρωθυπουργός. Αποφασίστηκε, κρίθηκε μάλλον αναγκαίο να υπάρξει μια δήλωση του κυρίου Σαμαρά. Η οποία δήλωση, ενώ περιμέναμε ότι ενδεχομένως ξεκαθάριζε λίγο το τοπίο, στην ουσία έδωσε πιο δραματικούς τόνους, έτσι. Ναι, έδωσε πιο δραματικούς τόνους. Δηλαδή είναι μια δήλωση η οποία έκανε την κατάσταση να φαίνεται ακόμα πιο, πώς θα το πω, οριακή. Ναι, και εμέσως βεβαίως, αλλά νομίζω με σαφήνεια, επιβεβαίωσε και το κλίμα προβληματισμού που υπάρχει στα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία για το ενδεχόμενο διαρροών ή αντιδράσεων στα μέτρα. Επειδή τη δήλωση, όταν την έχουμε να την ξαναδούμε, είναι μικρή. Μόλις την έχουμε θα την ξαναδούμε. Εγώ αναφέρομαι σε αυτή τη φράση που τη βλέπουμε κιόλας, που λέει ότι θα σώσουμε την Ελλάδα όσοι το τολμήσουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα δραματικό στοιχείο. Και αγωνίζομαι για τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Ναι. Δηλαδή είναι μια άλλη κατάσταση. Να ζητήσω πρώτο σχόλιο και γνώμη από τον Νίκο και από τον Μπάμπη. Νίκο. Κοιτάξτε, έχουμε ξαναπεί και σε τούτη την εκπομπή και στην εφημερίδα και στην τηλεόραση εδώ στο Sky ότι υπήρχε η εντύπωση ότι το εργασιακό θα ήταν, εφαίνεται ότι ήταν ένα αγκάθι το οποίο έβγαινε από το προσκήνιο, ίσως να ήταν και ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, ώστε να περάσει το υπόλοιπο ήδη βαρύτατο έως ασήκωτο πακέτο περικοπών και υπερφορολόγησης. Πιθανόν όμως στις σκέψεις του IMF και του κυρίου Τόμψεν να είναι στην έκθεση που πρέπει να κάνει για να αποδείξει ότι το χρέος είναι βιώσιμο, mm-hmm. γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση και σήμερα είχαμε παρόμοιες δηλώσεις από την γερμανική και την ευρωπαϊκή πλευρά,
να είναι ότι και σε αυτό το διαρθρωτικό, το μέτωπο των διαρθρωτικών αλλαγών, κερδίζουμε και αυτό το πράγμα, και το οποίο ουσιαστικά είναι ψηφισμένο στο νόμο του 40-46, είναι παγωμένα όλα. Έως ότου πέσει η ανεργία κάτω από 10%, είναι όλα, είναι σε νεκροφάνεια τα εργασιακά δικαιώματα. Είναι κατεδαφισμένα τα εργατικά δικαιώματα, όπως τα ξέραμε και όπως είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα, πιθανό να είναι η τελευταία δραματική πράξη ενός επικοινωνιακού τεχνάσματος για να περάσει το ασύλληπτα βαρύ πράγμα που λέγεται 9 δις μέσα σε μια χρονιά. Μπορεί και πράγματι να είναι η πίεση του κυρίου Τόμψεν για να φτιάξει το report, αυτή την έκθεση βιωσιμότητας του χρέους, με κάποιο τρόπο που να βολεύει τους δανειστές. Και αν δεν είναι ένα παιχνίδι, Μπάμπη, το οποίο πιθανώς παίζεται και με κάποιους επικοινωνιακούς όρους, να υπάρχει μια απειλή να τεναχθούν όλα στον αέρα, έτσι. Ναι. Εγώ δεν είμαι πάντοτε της άποψης ότι είναι παιχνίδια. Βεβαίως, παιχνίδια. Πολιτικό. Με την έννοια ότι βεβαίως εγώ λέω όχι αυτό. Όχι παίγνια. Εσύ λες το άλλο. Όχι παίγνια. Δεν είναι παίγνια. Δεν είναι δηλαδή κάποια τσόχα στην οποία παίζουν χαρτιά οι μεγάλοι πάνω στις πλάτες των λαών, όπως λέγαμε κάποτε. Αλλά οπωσδήποτε ο καθένας έχει απόψεις και τις προωθεί και τις περασπίζεται και έχει επιχειρήματα για αυτά. Δεν συμφωνώ με τον Νίκο σε αυτό που λέει ότι υπάρχει, ότι σβήνουν τα εργασιακά δικαιώματα. Αντιθέτως, εγώ έχω την άποψη ότι εδώ γίνεται μια συζήτηση η οποία δυστυχώς έπρεπε να έχει γίνει στην κοινωνία, έπρεπε να έχει γίνει σε ένα τραπέζι με παρόντα τα συνδικάτα, με πολύ καλή προετοιμασία για το πώς πρέπει να είναι η αγορά εργασίας, μήπως και κάποτε αυτή η οικονομία ξαναπάρει μπροστά. Το πάντως για να το βάλω στο σήμερα, η εκτίμησή σου ποια είναι? Θα σας πω. Για το πιστεύω, τι τώρα. Πιστεύω λοιπόν ότι οι τεχνοκράτες της Τρόικας θα επιμείνουν σε αυτό μέχρι τέλους, θα επιμείνουν και απέναντι στους προϊσταμένους τους. Δεν είναι δυνατόν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι να τους πούν κάνε αυτό και να το κάνουν. Η έκθεση στην οποία θα υποστούν πολιτικά όσοι επιχειρήσουν να το κάνουν είναι τεράστια. Δηλαδή αν βγει ο Τόμψεν που λες Νίκο και πει εμένα μου είπε η Λαγκάρντ να το κάνω, αλλιώς δεν θα το έκανα, οι αγορές θα θεωρήσουν ότι όλη η ολόκληρη έκθεση την οποία θα φτιάξουν είναι πολιτική, δεν θα την πιστέψουν και αντί να έχουμε να πάμε μπροστά θα πάμε πίσω. Άρα, εάν γίνει κάτι, εάν καταλήξουμε κάπου, που το ελπίζω και υποθέτω ότι και ο κύριος Σαμαράς γι' αυτό στρίβει τη βίδα, εάν καταλήξουμε κάπου, θα είναι μια έκθεση με αστερίσκους, όπου θα λένε αυτοί ότι τεχνοκρατικά εμείς πιστεύαμε αυτό, πλην όμως οι πολιτικοί αλλιώς αποφάσισαν, διότι σε τελευταία ανάλυση οι πολιτικοί είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη. Αυτοί λένε τον τελευταίο λόγο, την τελευταία κουβέντα. Και αν η τελευταία κουβέντα του κ. Κουβέλη ήταν αυτή που είπε σήμερα το βράδυ, τότε έχουμε πράγματι πρόβλημα. Εδώ λοιπόν έχουμε κάποιες πληροφορίες που έρχονται στον Sky τώρα και τις μεταδίδω. Πληροφορίες που λένε ότι ο Πρωθυπουργός φαίνεται αποφασισμένος να προχωρήσει. Και ενδεχομένως, εάν δεν βρεθεί λύση, ακόμα και να φτάσει το πράγμα στα άκρα. Δηλαδή, πιθανώς να πάει τα μέτρα στη Βουλή και όποιος θέλει να τα ψηφίσει, να τα ψηφίσει, όποιος θέλει να μην τα ψηφίσει. Καλά, γιατί είναι στα άκρα αυτό το πράγμα. Δεν είναι λογικό να ψηφίζουν αυτοί που θέλουν και να μην ψηφίζουν οι άλλοι? Εννοώ δηλαδή ότι κάποια στιγμή η διαπραγμάτευση θα τελειώσει και δεν θα είναι κάτι άλλο το οποίο θα παλέψει ο Πρωθυπουργός. Γιατί έχουμε μείνει με την εντύπωση, ακούγοντας τη Δημάρ και όσα ελέγξαν, ότι θα γίνει μια πολιτική διαπραγμάτευση και ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα καλό κλίμα σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Πάντως υπάρχει και άλλη μια πληροφορία που λέει ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει νέα συνάντηση των πολιτικών αρχηγών αύριο. Παρότι παραμένει ανοιχτό, δεν επιβεβαιώνεται. Πάντως οι εκτιμήσεις που φτάνουν εδώ, στον Sky τώρα, λένε ότι ο Πρωθυπουργός φαίνεται αποφασισμένος να κάνει την κίνηση και να. Πώς θα το πω, να το φτάσει το πράγμα μέχρι το τέλος. Δηλαδή, όποιο πακέτο συμφωνηθεί με την Τρόικα να το πάει στη Βουλή και να πει εκεί, αν δεν έχουν κατορθώσει να κάνουν κάτι καλύτερο στις επαφές με την Τρόικα, ότι αυτό είναι και όποιος θέλει ας μην Νίκο, το ψηφίσει. Να πούμε βέβαια ότι δεν έγινε καμία διαπραγμάτευση όλες αυτές τις μέρες. Να ακούσουμε λίγο την Κατερίνα Νίκο και αμέσως μετά. Απολύτως καμία. Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ. Πιστεύει κανείς δηλαδή πραγματικά, ακριβώς, πιστεύει κανείς πραγματικά ότι θα αποχωρήσουν το ΠΑΣΟ και η ΔΗΜΑΡ? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να το πιστέψει αυτό. Σε καμία περίπτωση. Και εγώ δεν έχω κανέναν ενδιασμό, Νίκο μου, να πω ότι είναι πάλι μια υπερβολική κιόλας, κατά τη γνώμη μου, επικοινωνιακή διαχείριση και μόνον. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Οι συζητήσεις για τα εργασιακά, η διαπραγμάτευση για τα εργασιακά, στην ουσία έχει γίνει. Η Τρόικα έχει συμφωνήσει να υποχωρήσει στα δύο βασικά, στα δύο από τα τρία. Και είναι γνωστό αυτό. Δεν κομίζω τώρα τίποτα καινούριο, φοβερό. Αυτό η κυβέρνηση πάντως και ο Πρωθυπουργός το περιγράφει σαν μια νίκη Βρούτση.
στις διαπραγματεύσεις. Δηλαδή λέει, βάλαμε τις τριετίες κάτω και κερδίσαμε το πάγωμα και κάναμε και μια διαπραγμάτευση στις αποζημιώσεις και εκεί κάτι κερδίσαμε. Συνεπώς, έστω και ως αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης, στη σημερινή υπερδραματική όπως πλασάρεται και παρουσιάζεται σύσκεψη των αρχηγών, δεν ετέθηκαν θέμα σε ό,τι αφορά τα τρία από τα δύο εργασιακά. Δηλαδή και το θέμα των αποζημιώσεων. Το μόνο που συζητάει η Τρόικα τώρα είναι οι αποζημιώσεις και αυτό διότι το χρειάζονται επιγόντως οι τράπεζες. Υπάρχει και το θέμα των ατομικών συμβάσεων πάντως που δεν νομίζω ότι... Δεν είναι ασήμαντο. Το ρεπορτάζ, όχι δεν είναι ασήμαντο, άλλο θέλω να πω παιδιά. Σοβαρό. Είναι το πιο σοβαρό. Είναι το πιο σοβαρό. Εκείνο και είναι και λέω, πιο δομική αλλαγή στην ελληνική. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν η Τρόικα έχει συμφωνήσει αυτά τα δύο να παγώσουν. Τα μείζωνα δομικά. Όπως είναι και το θέμα της προσωπικής διευθέτησης του χρόνου. Αυτό τουλάχιστον. Αυτό όμως το οποίο λέει ο Νίκος και έχει ένα δίκιο λέω, είναι λοιπόν, ότι αυτό δεν αφορά κανένα χρέος της Ελλάδας. Ακριβώς. Αυτό δεν αφορά κανένα μέγεθος. Δηλαδή ο Τόμψεν, ο οποίος πρέπει να κάνει μια έκθεση στην οποία θα πρέπει να περιγράψει αν το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο. Ναι. Δεν έχει να αποκομίσει κάτι, δεν θα βελτιώσει κάποιο δίκτυ του. Μια ρητορική, ένα δόγμα ότι θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, το οποίο μένει να αποδειχθεί. Όλες οι παραδοχές εντωμεταξύ. Ναι, αν δεν έχουμε παραπάνω ύφεση και περισσότερη ενέργεια. Όλες οι παραδοχές δε, όπως υπεστήριξε ο κύριος Μπλανσάρ και η κυρία Λαγκάρντ, ήταν λαθασμένες. Τέλειωσε το κατένα για να. Ναι, λέω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά τη σημερινή σύσκεψη, είναι λίγο, θα το πω έτσι λαϊκά. Είναι λίγο εκ του ασφαλούς μαγκιά το να λες εγώ είμαι. Είναι δεδομένο ότι η Τρόικα έχει συμφωνήσει να παγώσουν τα δύο. Συνεπώς είναι επικοινωνιακή διαχείριση και επιμένω. Και νομίζω θα αποδειχθεί. Επίσης υπάρχει ένα περιθώριο 2-3 ημερών να τα βρουν, να βρουν τη χρυσή τομή σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις. Δηλαδή, αν θα είναι το πλαφόν τα 1500 ή λίγο παραπάνω. Σε λίγο με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι θα κάνει δήλωση στη Βουλή ο κύριος Βρούτσης. Είναι νύχτα μακριά, είναι νύχτα εξελίξεων. Αυτό νομίζω είναι στη συνέχεια αυτό που λέω. Για πες μας, Παύλη. Ως ρεπορτάζ δηλαδή. Ναι. Δεν συμφωνώ, Κατερίνα. Δεν συμφωνώ. Δεν υπάρχει θέατρο. Βεβαίως η πολιτική. Ναι. Η πολιτική λέω επικοινωνιακή πάνω... διαχείριση. Κάτσε να τον αφήσουμε να πει τη γνώμη του, Κατερίνα. Οι πολιτικοί χτίζουν και υποδίονται το ρόλο τους, όπως το λες, πάνω στα γεγονότα. Όμως δεν είναι θέατρο. Υπάρχει ένα ζήτημα ουσίας. Και η ουσία είναι ο παρανομαστής σε μία σχέση, σε ένα κλάσμα, το οποίο θέλετε εδώ να τον αγνοήσουμε. Σας επαναφέρω λοιπόν στην πραγματικότητα, αν μου επιτρέπετε. Το πώς θα είναι, πόσο μεγάλο θα είναι το εθνικό προϊόν, διότι αυτό ψάχνει να βρει ο Τόμψεν, την αναλογία του χρέους, το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν αποφασίζουν οι Γερμανοί να κάνουν την κίνηση τώρα τουλάχιστον να χαριστεί ένα κομμάτι, άρα αυτό είναι σταθερό. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι το από κάτω. Τι μπορεί να αλλάξει το από κάτω, είναι το ΑΕΠ το λεγόμενο. Για να αλλάξει το ΑΕΠ πρέπει να αυξηθεί πιο γρήγορα στα επόμενα χρόνια. Πώς θα αυξηθεί πιο γρήγορα το ΑΕΠ? Εάν η ελληνική οικονομία λειτουργήσει πιο γρήγορα, πιο δυνατά, με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Αυτοί πιστεύουν, και αυτός είναι ο συλλογισμός τους, ελέγχεται στη συζήτηση. Ελέγχεται απολύτως, γιατί βυθίζεται. Πιστεύουν όμως ότι εάν η ελληνική οικονομία ξαναπάρει μπροστά, πρέπει να έχει υψηλούς ρυθμούς και για να έχει υψηλούς ρυθμούς πρέπει να έχει μια αγορά εργασίας ευέλικτη. Αυτό πιστεύουν αυτοί, Νίκο μου. Εσύ διαφωνείς. Αλλά αυτό πιστεύουν. Και επ' αυτού χτίζουν τα επιχειρήματά τους. Έρχομαι στη δική τους πρόβλεψη που προβλέπουν 4,8 ύφεση. Ρε παιδιά, όπου και ξέρουμε ότι όταν προβλέπουν 4,8 πηγαίνει στο 7. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Όπου ισχύει η εργασία, δεν έχουμε ανταγωνιστικότητα. Όχι, δεν είναι σωστό, Νίκο. Τη φετινή πόσο την είχαν προβλέψει? Δεν είναι σωστό η φετινή ανάμεσα στην πρόβλεψη που είχε γίνει πριν 18 μήνες και στο τι έγινε, και εγώ έχω κάνει τις προβλέψεις ότι θα πάει στο 7. Και τελικώς θα πάει στο 7. Άλλο τι κάνεις εσύ και άλλο τι κάνει το επιτελείο του μεγαλύτερου οικονομικού οργανισμού στον πλανήτη. Δεν αλλάζει το εξής. Ότι γίνονται λάθη στους υπολογισμούς, γίνονται. Αλλά μην ξεχνάς ότι και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσονται τα πολιτικά πράγματα, οι αποφάσεις, οι δύο εκλογές, η άρνηση της κυβέρνησης Παπαδήμου, διότι οι συνιστώσεις της δεν της το επέτρεψαν να πάρει τότε τα μέτρα. Είμαστε πίσω 6 τουλάχιστον μήνες σε 31 δισεκατομμύρια. Θα είχαν αυτή τη στιγμή πληρωθεί τα λεφτά σε όσους τα χρωστά το κράτος και δεν έχουν πληρωθεί, διότι δεν έχουμε πάρει τις αντίστοιχες δόσεις. Από πού θα είχαν πληρωθεί? Μην παίρνουμε ένα πράγμα από τις δόσεις των δανείων, τα οποία θα είχαμε πάρει εάν είχαμε προχωρήσει. Μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Προσπαθώ να εξηγήσω πώς το βλέπουν αυτοί. Μην προσπαθεί να μου πει, έτσι το βλέπεις εσύ. Είναι πολύ εύκολο αυτό και εμείς την έχουμε κάνει αυτή την ιστορία όταν ήμασταν και νεότεροι. Δυστυχώς, για μας τώρα είναι ο Νίκο. Το θέμα αλλά είναι. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτοί, και αυτό θέλω να πω, δεν θα υποχωρήσουν εύκολα. Επομένως, δεν είναι ένα ζήτημα θεάτρου. Αυτοί σου λένε πρέπει να φτιάξετε μία καινούρια αγορά εργασίας. Και είναι θέμα ανταγωνιστικότητας, όχι δημοσιονομικό. Πάντως, με πολύ ενδιαφέρον, Κατερίνα, ακούω το εξής. Για να το συνοψίσουμε, ότι από τη μια μεριά
Υπάρχει άποψη που διατυπώνεις και λες είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Και υπό την έννοια το ένα λεπτό μας ζητάει ο Γιάννης Τζούνος το λόγο που είναι στη Βουλή, που εκεί τρέχουν οι εξελίξεις. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε να τον ακούσουμε. Γιάννη, σ' ακούμε. Λοιπόν, εδώ και αρκετή ώρα, περίπου ένα τέταρτο, 20 λεπτά, ο κύριος Σαμαράς βρίσκεται στο δευτήριο της Βουλής, όπου συνομιλεί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τα πρώτα πράγματα λοιπόν τα οποία μπορέσαμε να συλλέξουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού είναι τα εξής. Έπρεπε να είχαμε συμφωνήσει εχθές. Ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος προς τους βουλευτές, είπε ότι το σύνθημα πρέπει να είναι ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Αναφορικά με το αν θα γίνει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών αύριο, είπε ότι είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Άλλαξε το κλίμα στην Ευρώπη, είπε ο κύριος Σαμαράς, θα αλλάξει σιγά σιγά και στην Ελλάδα και όλοι μαζί θα σώσουμε τη χώρα, είναι κάτι το οποίο επανέλαβε, εννοώντας βέβαια ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι από κορυφαίες κυβερνητικές πηγές έχουμε την πληροφορία ότι μέχρι την Πέμπτη θα πρέπει να έχει τελειώσει το θέμα, δηλαδή θα πρέπει να έχει κλείσει το πακέτο και μαθαίνουμε ότι ο κύριος Τσακλόγλου θα είναι αυτός ο οποίος θα πάει στο Euro Working Group, το οποίο, Νίκο, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αυτό θα είναι που θα προετοιμάσει το Euro Group, το οποίο με τη σειρά του θα δώσει το πράσινο φως. Ο Τσακλόγλου θα πάει, το ερώτημα είναι τι θα έχει στα χέρια του, γιατί αν τα μέτρα δεν έχουν ψηφιστεί και αν υπάρχει από κυβερνητικούς εταίρους ανοιχτή διαφωνία. Γιατί να μην πάει με ό,τι. Εάν επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία λένε οι κυβερνητικές πηγές ότι. Εάν επιβεβαιωθούν αυτά που λένε οι κυβερνητικές πηγές ότι μέχρι την Πέμπτη θα έχει κλείσει το πακέτο, τότε προφανώς θα πάει με ένα κλεισμένο πακέτο. Ναι, εδώ απλά έχουμε μπει τώρα σε μια καινούργια συζήτηση. Το κλείνει το πακέτο, το εννοούσαμε μέχρι τώρα με τη συμφωνία των τριών πολιτικών αρχηγών. Τώρα, διαερμηνίας, το τονίζω. Ναι, διαερμηνίας και όχι για άλλο λόγο, υπάρχει το ενδεχόμενο να προχωρήσει αλλιώς ο Πρωθυπουργός, να πει αυτά είναι, θα τα πάω στη Βουλή και ότι περάσει. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πάμε με ένα άρθρο, όπως ξέραμε μέχρι τώρα, και ενδεχομένως. Έχουμε μία συμφωνία των τριών σε πάρα πολλά πράγματα. Και έχουμε μία διαφωνία σε πολύ συγκεκριμένα, τα οποία μάλιστα επειδή είναι και πολύ πιο μπροστά από το τι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι, εγώ το έχω πει όλη την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι και ο λίγον βυζαντινισμός αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε. Το μεγάλο πράγμα το έχουμε εδώ. Το υπόλοιπο μπορούμε να το δούμε και μέχρι το Φεβρουάριο. Και νομίζω ότι η Τρόικα πρέπει να υποχωρήσει. Άρα υπάρχει και λίγο θέατρο. Όχι, δεν είναι θέατρο. Βυζαντινισμός. Όχι, όχι. Αυτοί έχουν άποψη, Νίκο. Όπως είσαι εσύ μια άποψη, έχουν και αυτοί. Και για τους δικούς μας. Και για τους δικούς μας. Έχουν καταπιεί την Καμίλα. Νομίζω ότι το ίδιο πράγμα λέτε και οι δύο πάντα. Το ίδιο λέει ότι είναι πολύ σημαντικό για εκείνους. Α, ναι. Ναι, είναι κάτι δομικό, δηλαδή δεν το προσπερνάνε, σου λέει αυτό πρέπει να γίνει. Σημερινή, και παιδιά, δογματικό στη σημερινή, σύσκεψη των αρχηγών, Μπάμπη μου, δεν ήταν κανένας Τόμσεν. Ό,τι έχει κάνει η Τρόικα στην διαπραγμάτευση με τους εταίρους και κυρίως με τον κύριο Βρούτσι και κυρίως με τη Νέα Δημοκρατία, να το πω έτσι, με την πλευρά δηλαδή της πλειοψηφίας, έχει τελειώσει. Δεν υπήρχε κανένας Τόμσεν στη σημερινή σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Νομίζω ότι σε λίγο ο κύριος Βρούτσι θα αποκαλύψει. Μία πτυχή που δεν τη γνωρίζαμε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Βρούτσης μετά τη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών είχε συναντήσεις με τα κομματικά επιτελεία των δύο κομμάτων που στηρίζουν την κυβερνητική πλειοψηφία προκειμένου να τις ενημερώσει προφανώς για κάποια νεότερη εξέλιξη ίσως. Πάντως επειδή... Φοβάμαι ότι είναι αυτό... Εγώ κάνω μια εκτίμηση, δεν έχω πληροφόρηση και σας το λέω από την αρχή, δεν θέλω να κοροϊδεύω κανένα. Η εκτίμησή μου είναι ότι στην προσπάθεια την οποία περιέγραφε νωρίτερα ο Νίκος Χρυδάκης να βρει πώς θα καθίσει το χρέος, ο Τόμσεν, δεν τους βγαίνει το ΕΠ. Για να βάλει ένα ΕΠ πιο γρήγορο, ένα ΕΠ που θα μεγαλώνει πιο γρήγορα μετά το 2015 βεβαίως, έτσι, σίγουρα όχι του χρόνου. Θέλει να στηριχθεί σε μια υπόθεση εργασία που θα την εδράσει πάνω στα εργασιακά. Ότι θα είναι πιο ανταγωνιστική η ελληνική οικονομία. Πάντως δεν μιλάμε, στηρίζεται σε υλικά δεδομένα, σε αριθμούς. Αυτό είναι μια ευχή. Ότι αν καταργήσει την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θα ανέβει το ΑΕΠ. Πάντως να πω κάτι. Αυτό είναι λίγο μεταφυσικό. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε ως κοινωνία και οι αγγυλώσεις μας είναι γνωστές σε όλους. Ο καθένας τις αξιολογεί, αλλά υπάρχουν και νομίζω ότι δεν κλείνουμε τα μάτια. Απ' την άλλη, μην πούμε ότι εξαιτίας αυτών των αγγυλώσεων και όλης της κακής κατάστασης που βιώνει η Ελλάδα, κάποιος παίζει παιχνίδι στην πλάτη μας, λες και παίζει σκάκι. Δηλαδή, έρχεται ο Τόμσεν σε μια χώρα η οποία έχει τρομακτική ύφεση, που διαβάζω αναλύσεις που την παρομοιάζουν με την Αμερική του 1929 και το κράτος. Χθες δεν έλεγε το Bloomberg. Δεν είναι λοιπόν εύκολα παραδεκτό να λέει κάποιος για να στηρίξω μια έκθεση η οποία πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά τα θετικά για μας. Γιατί αυτό πάει να βγάλει θετικά. Απ' την άλλη, λέω, ας κάνω και αυτό.
Εκτός από το ερώτημα αν είναι βιώσιμο το χρέος, με συγχωρείτε, το ερώτημα που αρχίζει και γίνεται όλο και πιο επιτακτικό, παιδιά, είναι αν είναι βιώσιμη και η συνταγή των Τροϊκανών. Και όπως έχει αποδείξει τελευταία διετία και βάλε, είναι λάθος κάθε πρόβλεψη. Μες. Κάθε οποιαδήποτε εκτίμηση. Κατά παραδοχή και του ίδιου του Διεθνούς Ταμείου. Κατά που είναι παραδοχή του ίδιου του Διεθνούς Ταμείου. Τον Πάπη την πήγε να πει, ναι, Πάπη. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι άλλη συζήτηση. Αλλά το βασικό που έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε τον τρόπο να ξαναβάλουμε τον κόσμο να δουλέψει. Για να έρθει ανάπτυξη, για να δουλέψει οικονομία, για να δημιουργηθεί καινούριο εισόδημα, πρέπει ο κόσμος να ξαναμπεί στη δουλειά. Και για να ξαναμπεί στη δουλειά, πιστεύουν όλες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το ίδιο λέει και η Τρόικα εδώ, πρέπει να φτιαχτεί μια καινούρια αγορά εργασίας. Να έχει καινούρια χαρακτηριστικά. Κάποιοι συνάδελφοι εδώ το βλέπουν αυτό με έναν πολιτικό τρόπο και λένε ότι σαν αυτά που αυτό τώρα έχει είναι κατακριτέο. Χωρίς να έχουν νομοθετηθεί, τώρα, έτσι δεν είναι. Το επόμενο ερώτημα δεν χρειάζεται καμία νομοθεσία. Δεν χρειάζεται καμία νομοθεσία. Όποιος θέλει θα ακολουθεί τη σύμβαση την οποία θα έχουν διαπραγματευτεί τα συνδικάτα. Κανείς δεν θα το απαγορέψει αυτό. Ζούμε στην Ευρώπη. Ευτυχώς δεν ζούμε σε άλλα καθεστώτα που ίσως κάποιοι άλλοι ονειρεύονται. Άρα θα υπάρχει ελεύθερη διαπραγμάτευση, θα υπάρχουν συμβάσεις εργασίας και θα μπορείς να επιλέξεις. Εγώ μπαίνω στη σύμβαση, εγώ δεν μπαίνω στη σύμβαση. Λειτουργούν πολλά κράτη, πολλές οικονομίες έτσι. Επιτρέψτε μου λίγο. Είναι κάτι καινούριο, δεν αμφισβητώ αυτό. Σιγά σιγά θα το συζητήσουμε και θα βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε από την Ευγενία τώρα τι πληροφορίες υπάρχουν από το οικονομικό επιτελείο, Ευγενία, και αν κάτι νεότερο έχουμε για το που έχει κλείσει στα υπόλοιπα αυτή η διαπραγμάτευση. Θέλω να πω ότι, γιατί σας παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τόση ώρα, αυτό που προκύπτει από το Υπουργείο Οικονομικών και γενικώς από το όλο αυτό το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης είναι ότι η Τρόικα δεν δείχνει να είναι πιο ευέλικτη. Δηλαδή, όλο αυτό που συζητάμε περί πολιτικής διαπραγμάτευσης δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Η αίσθηση που έχω εγώ είναι ότι τα εργασιακά είναι στο τραπέζι, με εξαίρεση τη διετία που είναι παγωμένη, γιατί ούτως ή άλλως η ανεργία δεν πρόκειται να μειωθεί κάτω από το 10%. Τα υπόλοιπα είναι στο τραπέζι. Βέβαια, θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και τον κύριο Βρούτση, αλλά και το ωράριο επίσης είναι θέμα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή. Η Τρόικα επίσης συνεχίζει να είναι πάρα πολύ αυστηρή. Αν είναι έτσι πάντως, τότε μιλούμε για αδιέξοδο, γιατί ο Πρωθυπουργός δηλώνει κατηγορηματικά πριν ότι εγώ θα το πάω, δηλαδή θα τελειώσω, θα πάω στη Βουλή τα μέτρα, όποια είναι και όποιος θέλει θα ψηφίσει. Και απ' την άλλη, ο κύριος Κουβέλης με συνέπεια, και εκείνος από την πλευρά του, όπως και ο Πρωθυπουργός, λέει εγώ στα εργασιακά λέω όχι. Προφανώς αυτό ανατρέπει όλο το σχεδιασμό, γιατί προσέξτε κάτι. Αν τα μέτρα πάνε στη Βουλή και δεν είναι σε ένα άρθρο, ώστε να ψηφιστούν τα υπόλοιπα και να μείνουν απ' έξω ενδεχομένως τα εργασιακά. Θα ψηφιστούν αυτά, γιατί αυτά. Αν δεν είναι σε ένα άρθρο. Είναι στα διαρθρωτικά. Τότε, όχι, Έλλημο. Έχω να σου πω εγώ άλλο. Γιατί, για παράδειγμα, ο κύριος Κυριαζίδης και πώς θα ψηφίσει τις περικοπές στους ένστολους. Αν δηλαδή δεν θα πάνε στη Βουλή. Ναι. Αν δεν πάνε σε ένα άρθρο, αρχίζουν οι φυγόκεντρες δυνάμεις. Όχι, λέω ότι τα δημοσιονομικά μπορούν να μπουν σε ένα άρθρο. Και τα άλλα θα μπουν στις διαρθρωτικές αλλαγές, το πολυνομοσχέδιο. Άρα ερώτημα, τα εργασιακά θα πάνε στη Βουλή. Τα εργασιακά θα πάνε στη Βουλή τώρα. Ερώτημα θέτω. Αν η Τρόικα επιμένει, όπως μας λέει και η Ευγενία, και το λέει και ο Μπάμπης εξηγώντας πόσο δομικά στη σημασία των εξελίξεων είναι για τους Τροϊκανούς, ναι, δεν μπορεί να μην πάνε. Χωρίς συμφωνία, δεν υπάρχει δόση, δεν υπάρχει εννοείται έκθεση, δεν υπάρχει δόση, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η εικόνα που για τα εργασιακά. Μου επιτρέπετε για όλα, για όλα και για τις 89 διαρθρωτικές αλλαγές. Μάλιστα, για πες το, Πάπη. Καταρχήν, εδώ υπάρχει μια εσωτερική διαφωνία στην κυβέρνηση. Ο κύριος Σαμαράς συμφωνεί με αυτές τις απόψεις. Ο κύριος Κουβέλης διαφωνεί με αυτές τις απόψεις. Ποιες είναι οι απόψεις? Η άποψη δηλαδή ότι χρειάζομαι μια άλλου τύπου αγορά εργασίας για να εξασφαλίσω την επιστροφή στην ανάπτυξη. Άρα εδώ δεν είναι θέμα από τη μια η Τρόικα, από την άλλη οι κυβερνητικοί παράγοντες. Ο κύριος Σαμαράς, πιστεύω εγώ, με βάση τα όσα έχει πει τα τελευταία χρόνια, ότι συμφωνεί ότι χρειάζεται αυτή η αγορά εργασίας. Μπορεί όμως, διότι είναι πρωθυπουργός, να πετύχει μια καινούργια σύνθεση ή να ζητήσει, και νομίζω ότι αυτό θα κάνει αυτή την ώρα που μιλάμε, να υπάρξει ένα περιθώριο μιας περαιτέρω συζήτησης. Και πρέπει να το κάνει ο πρωθυπουργός, κατά τη δική μου άποψη, και εδώ σας λέω άποψη, τίποτε άλλο, είναι ότι δεν έχει συζητηθεί στην ελληνική κοινωνία επαρκώς όλο αυτό το ζήτημα.
Χρειάζεται συζήτηση. Είμαι βέβαιος ότι αν δοθεί αυτός ο χρόνος, παράδειγμα, εγώ τον Νίκο Ξηδάκη θα τον μεταπίσω σε πολλά από τα σημεία τα οποία τώρα επιμένει. Με χαρά και θα το φιλοξενήσουμε δημόσια, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον διάλογος. Δημόσια πρέπει να γίνονται αυτά. Από γνώστες των θεμάτων, με άποψη που πραγματικά πολλές φορές ακούγοντας τη μία πείθεσαι και μετά όταν ακούς τον αντίλογο επίσης βάζεις πολλούς προβληματισμούς στο μυαλό σου που δεν τους είχε. Μια λοιπόν και ο Μπάμπης θέτει το θέμα της δημόσιας συζήτησης και του δημοσίου διαλόγου. Πρέπει να επισημάνουμε ότι ό,τι συζητάμε τόσο καιρό τώρα είναι όλα ανεπίσημα. Επισήμως. Ουδής Σωστά. γνωρίζει τι Σωστά. θα γίνει. Όλα είναι μέσω διαρροών, μέσω διαψεύσεων διαρροών. Απαράδεκτο. Άρα επικοινωνιακά τεχνητός. Πολιτική έχει επικοινωνιακό, έχει επικοινωνιακό παιχνίδι, είναι βέβαιο. Νίκο, και επιπροσθέτως. Ούτε οι βουλευτές ξέρουν ότι θα ψηφίσουν. Αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι το πιο σοβαρό από όλα. Γιατί αυτό είναι το θεσμικό. Το πιο σοβαρό είναι αυτό. Δηλαδή οι βουλευτές καλούνται αύριο μεθαύριο. Οι ημερομηνίες πιέζουν και δεν ξέρει κανείς. Δεν στο έλεγε χθες ο κ. Κακλαμάνης. Ναι, άκου τώρα τι γίνεται. Από εσάς μαθαίνω. Θέλω να δούμε έναν από αυτούς που είναι απαράδεκτο. Έτσι. Κεντρικό πρόσωπο. Δηλαδή, ζητήσαμε σήμερα να έρθει εδώ, θα κάνουμε την κουβέντα πιο σύντομα, νομίζω ότι και ο ίδιος το καταλαβαίνει. Σε ένα από τα πρόσωπα των ημερών που είναι ο κ. Μιχαλογιαννάκης. Ανεξάρτητος βουλευτής, εδώ και 25 ώρες, 26 πια. Λοιπόν, κ. Μιχαλογιαννάκη, εσείς είπατε δεν ψηφίζω και φεύγω. Βεβαίως ο κ. Κουβέλης σήμερα αντιστρέφει την εικόνα και λέει μα και εγώ αυτά που έλεγα τα εννοώ και δεν κάνω πίσω. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε γιατί. Να το δεχτώ με χαρά. Εγώ περιγράφω τις δημόσιες δηλώσεις. Εγώ σας λέω ότι λάθος κάνετε. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι ψηφίζουμε. Ξέρουμε καλά ότι ψηφίζουμε ένα μνημόνιο με 9,2 δις το 13, με 4,1 το 14 και με 200 εκατομμύρια το 15. Ξέρουμε ότι ψηφίζουμε ένα μνημόνιο που λέει ότι έπρεπε το 5,5 του ΑΕΠ να είναι, δηλαδή 10 δις, και όχι από μισθού συντάξει επιδόματα. Γιατί ήδη αυτά έχουν πληρωθεί από το δεύτερο μνημόνιο και όλα αυτά σήμερα πληρώνονται πάλι από τον εύκολο δότη, από το μισθό της σύνταξη ναι. και το επίδομα. Δεν το ξέρετε κύριε Ξέρουμε επίσης πάρα πολύ δεν καλά. Μισό λεπτό. Δεν το γνωρίζετε αυτό. Μισό λεπτό. Τώρα ξέρουμε επίσης πολύ καλά ότι εκτός από όλα αυτά τα οποία σας είπα έχουμε παραδείγματα κοινωνίας γιατί καλές είναι οι αναλύσεις. Αλλά τα παραδείγματα κοινωνίας είναι δεδομένα. Π.χ. ξέρει ο κάθε βουλευτής ότι ένας αγρότης σήμερα έχει και αύξηση 6% του φόρου και περικοπή δύο προγραμμάτων για τους αγρότες 20 εκατομμύρια. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, και περικοπή για του οικονομία χρόνου, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουμε συμμετοχή στα φάρμακα. Πολύ λίγο. Και αύξηση τη φορών στο κάνω λίγο πιο πολιτικά. Και ελάττωση επιδότηση του φόρου κατανάλωση. Τα όσα θα συζητήσουμε είναι αβάσταχτο το πακέτο. Γίνεται 120 ευρώ. Ακούστε με λίγο. Ξέρουμε πολύ καλά. Παρακολουθήστε με λίγο. Κύριε Μιχαλογιαννάκη. Έχει αντίμονο να γεννηθεί σε γεωγραφική περιοχή που δεν ανήκει. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, ακούστε με λίγο. Το κόμμα σα όμω είπε ανοιχτά και δημόσια. Ακούστε με λίγο. Ότι ακόμα και αν δεν τα ψηφίσεις Μιχαλογιαννάκη τα μέτρα, εγώ δεν σε διαγράφω. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τι σας έκανε εσάς να πείτε θα φύγω από τη Δημάρχη. Θα σας απαντήσω. Σας είπα λοιπόν τα 5,5 που ήταν 10. Μην το κάνετε, δεν θα μας φτάσει ο χρόνος, σας προειδοποιώ. Αφήστε με. Αυτά τα 10 γίνανε ξαφνικά 13. Καλά είχε πει ο κ. Παπαδημητρίου, καιρό τα λέει. Ξαφνικά γίνονται 18 με την επιμήκυνση. Εγώ σας λέω ότι με το έλλειμμα του τελευταίου τριμήνου θα γίνει 21. Τελικά μαζί με αυτά. Έρχεται ένα πακέτο με τα σύνοδα, βλέπε ιδιωτικό τομέα. Έρχεται ένα πακέτο των 72 που τα κάνουν για γνωστό λόγο 89 και τα ονομάζουν προαπαιτούμενα. Πηγαίνουν με αυτό το πακέτο στην Ευρώπη. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, είναι προφανές αυτό που λέτε. Μα θα σας πω, που ξεχύλισε το ποτήρι. Και ενώ περίμενα να πάνε έξω και να πούνε, έλα εδώ το μνημόνιο ένα, κάντε επιμήκυνση, μείωσε το επιτόκιο. Κάνε μου ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών από το μόνισμο μηχανισμό. Μετακίνησε μου την αποπληρωμή. Σας παρακαλώ. Είναι κρίμα, αδικείτε τον εαυτό σας τώρα. Τη διαφωνία σας την έχουμε περιγράψει αναλυτικά. Όχι, μα θα σας πω. Γιατί συγκεκριμένα. Λέει ο Ρομπάη για βραχρόνιο. Όχι, αφήστε το Ρομπάη τώρα. Το Μιχαλογιαννάκη ρωτάμε. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, το πρόβλημα λοιπόν είναι σαφές. Ρωτώ, γιατί φύγατε από το κόμμα ενώ το κόμμα είπε ότι εγώ δέχομαι να είσαι εδώ όπως εξελέγεις με αυτό το κόμμα. Μα ένα, συγγνώμη. Ένα κόμμα και ας το οποίο δεν σέβεται το 87% με 88% του προγράμματος. Όταν σήμερα το μείζον πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία δεν είναι μόνο η εθνική κοινωνική κρίση, είναι και η σχέση και πολιτικού συστήματος πολίτη. Μάλιστα. Η οποία είναι διαταραγμένη. Δεν σέβεται προγραμματική συμφωνία.
Κάνει ελπίδια πραγμάτευση στο εσωτερικό. Κάνει ελπίδια πραγμάτευση. Άρα το κόμμα αυτό δεν σας εκπροσωπεί. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι μια πολιτική απάντηση. Το ερώτημα το επόμενο το κάνω εγώ γρήγορα για να συζητήσουμε μετά τα άλλα. Θα πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα κοιτάξτε να δείτε. Αν τούτη τη στιγμή. Καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ ενοχικό κόμμα δεν είναι. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο είναι ενοχικό. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαινε από τη λογική ότι θέλω το Μισελογιαννάκι να έχει ευρώ στην τσέπη και να είναι σιναριοφύλακα στην Ευρώπη επειδή είναι κριτικός, άρα μονομερή καταγγελία ξέχασε τη. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ έφτανε στο σημείο και πει ακόμα και σε master plan B ή γάμα άλλου νομίσματος. Ο κύριος Παπαδημητρίου το έχει αναλύσει πολλές φορές. Μισό λεπτό. Άνω τελειώχει, όχι, όχι, θα σας διακόψω. Όχι, όχι, όχι. Έχει η Έλλη κάτι να μας πει από το ρεπορτάζ. Προέχει το ρεπορτάζ, κύριε βουλευτή. Παρακαλώ, Έλλη. Η τελευταία πληροφορία δική μου λένε ότι υπάρχει πραγματικό και παραδείγμα. Ένα δευτερόλεπτο υπομονή να ακούσουμε την είδηση και εσάς δεν ενδιαφέρει. Ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή πραγματικό και βαθύ χάσμα ανάμεσα στην πλευρά του Πρωθυπουργού και του κυρίου Κουβέλη. Υπάρχει βαθύ χάσμα. Και πραγματικό. Ναι. Σημαίνει τι στην πράξη. Δηλαδή. Που σημαίνει στην πράξη ότι ο κύριος Σαμαράς επιμένει να πάει να ψηφίσει τα μέτρα στη Βουλή, συμφωνώντας, όπως είπε και ο Μπάμπης νωρίτερα, στο πακέτο και ο κύριος Κουβέλης είναι κατηγορηματικός στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων. Αυτό λοιπόν είναι. Εκεί. Δηλαδή, αν λοιπόν τούτη τη στιγμή και επικαλούμε τον κύριο Παπαδημητρίου πριν 1,5 μήνα, μου έκανε μια εθνική φαρμακοβιομηχανία γιατρό σήμερα. Φανατικό έχει. Είχα επάρκεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάτε. Διατροφική. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα πάτε. Και αυτό είναι το ερώτημα. Μα βίνετε. Τι να σα πει, ζωή. Ναι ή όχι. Αν είχα εθνική φαρμακοβιομηχανία διατροφικό και είχα κάνει και εξωτερική πολιτική στο καύσιμο, ακόμα και το εναλλακτικό νόμισμα. Τότε θα πηγαίνετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα το συζητούσα. Άρα λέω ότι είμαι υπέρ τη λογική ενό πατριωτικού ενωτικού αριστερού κινήματο, το οποίο όμω λελογισμένα. Να έχει απόψεις. Εκεί διαφωνώ με το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως όσον αφορά το ενοχικό παρελθόν του, ασφαλώς δεν έχω να πω τίποτα. Λοιπόν, για να κλείσουμε την κουβέντα, αφού τον ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μιχελογιαννάκη, μια τελευταία κρίση, μια κουβέντα Μπάμπη και Νίκο, έτσι όπως διαμορφώνεται και από τις πληροφορίες που μας είπε η Έλλη, που έρχονται σιγά-σιγά, δηλαδή ότι όντως υπάρχει θέμα, πού είμαστε τελικά και τι μπορεί να δούμε τις επόμενες μέρες, Νίκο. Αν ο κύριος Κουβέλης επιμείνει τελικά σε αυτό σε ρήξη. Με τον κύριο Σαμαρά με αφορμή το εργασιακό, το πικρό ποτήρι θα πέσει στον κύριο Βενιζέλο, στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν μπορεί να αρνηθεί να ψηφίσει αυτά που ήδη έχει ψηφίσει και έχει διαπραγματευτεί ο κύριος Βενιζέλος ο ίδιος, έχει εισηγηθεί στην Ελλάδα και έχει σύρει τον κύριο μια Σαμαρά. Μια κουβέντα τελευταία γιατί πρέπει να κλείσουμε, είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Προσωπικά μια ευχή μπορώ να κάνω. Ελπίζω ότι η Τρόικα θα υποχωρήσει και θα αφήσει αυτά τα ζητήματα. Αυτό το πακέτο το οποίο περιμένουμε από τον κύριο Βρούτση να μας το αποκαλύψει και κάποτε αν το συζητήσει. Δεν θα την κάνει τη δήλωση, έφυγε από τη Βουλή πριν από λίγο. Ενώ ανακοινώθηκε, το πήρε πίσω. Δεν θα τον άφησε ο Σαμαράς να το κάνει, αλλά εάν λοιπόν υποχωρήσει αυτό και το αφήσει να το συζητήσουμε τουλάχιστον μέχρι το Φεβρουάριο και εμείς από την πλευρά μας βεβαίως βάλουμε τα πράγματα πάνω στο τραπέζι, από εκεί και πέρα όλα θα είναι καλύτερα. Νομίζω ότι πρέπει ο κύριος Κουβέλης να βρει τον τρόπο να μείνει στην κυβέρνηση και μάλιστα πιο στεναρά. Δυστυχώς, αν το αποσύρει όμως Μπάμπη, θα είναι σαν να δίνει το πράσινο φως στον Κουβέλη να έρει τις αντιρρήσεις. Πρέπει να κλείσουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ όλους. Είναι δύο πυρουέτες βασικές. Αυτό το οποίο νομίζω ότι προκύπτει τελικά, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτή την ώρα, έτσι όπως βλέπουμε τις εξελίξεις, όλα μοιάζει να είναι στον αέρα. Οι επόμενες ώρες θα είναι γεμάτες και θα έχουμε να πούμε πολλά σε όλη την. Κύριε Βαγγελάτο, μια τελευταία κουβέντα. Ναι, μία. Δεν είναι μόνο τα εργασιακά. Είμαστε στην εποχή όχι του ΖΙΝ και του ΕΦΖΙΝ, αλλά του ΕΠΙΖΙΝ. Και προς Θεού, αν σιώδη μυαλά δημιουργούν θέατρα για να ελαττώσουν, για να ελαττώσουν το μείζον, για να κερδίσουν το λιγότερο, αυτά να τα βγάλουν από το μυαλό τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχελογιάννα και ευχαριστώ πολύ όλους. Πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ ακριβώς τελειώνει η απόψινή απογευματινή σας ενημέρωση από το Sky και τελειώνει σε αυτή τη βραδιά τη γεμάτη ειδήσεις, γεμάτη εξελίξεις και τη ισογραφική ένταση. Ακολουθεί βεβαίως η συντέλεια μετά από εμάς, πάντα, αλλά στις 9 ακριβώς, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη ΣΥΑΚΟΣΚΟΝ. Καλό βράδυ.